κορμί και αλάτι και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια, μαύρα μαλλιά, αλλά στον παρουσιαστής που είναι. Έχει ξεκινήσει εδώ και τόση ώρα από την κατοικία του, κοντά στη Μεγάλο Αλεξάνδρου. Δηλαδή πόση ώρα χρειάζεται για να έρθει, εκτός αν έγινε κάτι στο δρόμο. Χτύπα ξύλο, μην μας βρείτε τέτοιο κακό, γιατί είναι και με τη συμβία του μαζί και κατευθύνεται προς το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ πέρα, στο Λίμπερο, στο Ραδιομέγαρο. Όπου αυτή τη στιγμή ξεκινάει ο μπαλαντέρ, ο τελευταίος μπαλαντέρ για αυτή την εβδομάδα. Και την επόμενη θα λείπει ο ένας εκ των δύο συντελεστών. Βρείτε εσείς ποιος. Θα πάμε παρά λοιπόν μέχρι τις 12, Πέμπτη σήμερα, 4 του Ιούλη, στην καυτή Θεσσαλονίκη, η οποία βγάζει φλόγες από την ζέστη και τον καύσωνα. Η υγρασία είναι αυτή που την οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε δυστυχώς. Είναι η αλήθεια. Άντε, ρε μεγάλε. Άντε, δηλαδή με τα γόνατα εργόσασταν. Χαλαρός, μπαίνει, ήρεμος, ήσυχος, χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα. Τι έγινε, παιδιά, έχει κίνηση? Τι έγινε, ρε μεγάλη, γιατί δεν τις βάρει σιγά? Γεια σου, ρε καλή, ρε. Τι έγινε, ρε Νίκο? Ποιος έχει λάβει στο λιμάνι? Ο Αλέξης. Εκεί ήσουνε? Να, εσύ ριζόσκυλα εδώ πέρα, καθίσαι, έτσι. Κάτσε εδώ πέρα, φίλε, βολέψου. Α, πρέπει να δώσω μια καρέκλα στην συνάδελφο. Ναι, δώσε αυτήν. Πολύ ραδιοφωνικά όλα αυτά τα παιδιά. Γίνεται, αλλά αυτή η εκπομπή δεν είναι ραδιοφωνική έτσι κι αλλιώς. Αυτό την έχετε αγαπήσει και την έχετε αγκαλιάσει. Πώς θα πα 10 και 10 ήσουν μέσα, δηλαδή. Τι να κάνω, αυτό εδώ πέρα. Α, εσύ? Εγώ έγραφα. Ζάτσι, εγώ έγραφα μέσα κανονικά. Κλασικό. Το ζάτσι. Καλά, είσαι. Μα γιατί, έτσι κι αλλιώς. Τι φορά, ρε καλή ροή. Τι φορά. Δεν ζεσταίνεσαι. Όχι, ρε, είμαι μπόχο. Όχι, είναι μπόχο. Τι μπόχο. Μπόχο, τι δεν καταλαβαίνεις. Μπόχο look. Μποχορίδης, περίμενε. Μπόχο look, ρε φίλε. Περίμενε, μην κόβεις. Τι γίνεται, παιδιά. Δεν ξέρω. Πάει να μας φέρει κάτι. Όχι. Θα σβήσουμε τουρτά. Έχουμε τίποτα καλό, Τζον Ζάτσι? Πως έχει κάτι που δεν ξέρουμε. Για να δούμε λοιπόν, κορυφώνει τη γωνία. Όχι, ρε σκύλε, και έφαγα παγωτό, ρε. Άρα θα χτυπηθεί, δεν έχει να κάνει. Πρόσεξε. Να σε χαιρόμαστε, φίλε. Υγεία πάνω απ' όλα. Πρόσεξε, τι γίνεται. Ένα Σοκρατή του Γιώργου Ζαγόρα. Νίκο, τι γίνεται με του Σοκρατέ του Γιώργου Ζαγόρα, δεν ξέρω. Σοκρατή Γιώργου Ζαγόρα, γεια σα. Λοιπόν, ένα Σοκρατή. Πολύ φίλοι μα είπατε του Γιώργου Ζαγόρα, ναι. Αυτό τον είπα, του λέω. Τι γίνεται με μεγάλο τέλο με του Σοκρατέ, όλο γλυκά φέρνουν. Λέω, δεν τα τρώω, δεν πειράζει, δεν τα τρώμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει φέρει τρίγωνα από τον Ελενίδη. Τέλεια. Λοιπόν, έχουν πέσει όλοι σαν τραπακτικά από το μεσημέρι. Εσύ όμω έχει κάτσει από πάνω. Εγώ όμω, αφού έφαγα και είπε το δικό μου μερτικό. Κομμένο, αφήστε ένα για το μοσχοβίτη. Έχω αφήσει ένα. Τέλεια. Αν ήξερα ότι ήταν και καλερό, θα άφηνα δύο. Ωραία. Τέλεια. Αλλά να ξέρεις ότι είμαι μεγάλος φαν του συγκεκριμένου γλυκού. Κι εγώ, κι εγώ. Από το συγκεκριμένο στο πανόραμα. Ναι, εννοείται, όχι. Όχι, έτσι, μάλλον όχι. Έτσι. Από το συγκεκριμένο λοιπόν, στο πανόραμα και τον άλλον το που είναι. Το παραδίδω στον συνάδελφο, το δείξουμε εδώ πέρα και στην κάμερα. Παράδοση παραλαβή θα κάνουμε, ναι. Στο τριγωνάκι αυτό λοιπόν εδώ πέρα. Παράδοση παραλαβή στον αδελφό μου. Παρότι έφαγα παγωτάκι, θα χτυπηθεί για αυτό το δεύτερο. Τρει ή μισή ώρα το κρατώ με νύχια και μπράβο, ρε φίλε, μπράβο, ρε Νίκο. Γι' αυτό είσαι τίμιο, ρε φίλε. Αυτέ είναι πάνω σε στερέ βάσει πρακτίζονται οι φιλίε και σε τρίγωνο το Ελληνίδη. Πολύ καλά τα λε, Νίκο. Εντάξει. Και σε κάτι τούρτε που χτυπάμε. Η πόλη είναι σε προεκλογικό πυρετό. Στο λιμάνι μιλάει ο πρωθυπουργό. Πάλι. Στο λευκό πύργο. Μιλάει με Τζοτάκης. Μιλάει ο Βασίλης Λεβέντης. Τώρα, στο Λευκό Πύργο εννοώ. Πού ήταν τα μπαρ του Λευκού Πύργου που είχαν παλιά τη τιμητική τους. Εκεί ήλιος και δεν ξέρω εγώ τι. Ταξιδιώτης, καθίσαμε λίγο στο Λεβέντη. Βασίλης Λεβέντης. Δεν ξέρω αν τελειώσω. Νομίζω ότι ο Τσίπρας μέχρι πριν από 10 λεπτά που ήμασταν στον δρόμο έπαιζε κανονικά. Δεν ξέρω ο Λεβέντης αν τελείωσε. Μάλιστα. Γενικά, όσοι κινείστε προς το κέντρο, να ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα, ας πούμε. Προεκλογικός πυρετός, θα λέγαμε. Ναι, ρε φίλε, τρεις μέρες είμαστε πριν τις εκλογές. Τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Πριν η Ελλάδα αποφασίσει. Δηλαδή, το Σκάι κάθε βράδυ βάζει το χρονικό του 14-19. Εκλογές έχουμε. Πριν η Ελλάδα αποφασίσει. Που να μην ήταν σίγουρο θα βγει ο άλλος. Για το μέλλον της. Εντάξει. Η αγωνία είναι στο κόκκινο ή στο μπλε. Ανάλογα. Α, ωραία, η Αστυπάλαια. Η αγαπημένη πόλη. Βέβαια. Πολύ ωραία είναι η Αστυπάλαια. Ο Γιάννος Παπαντονίου, ρε φίλε. Μας περιμένουν στο νησί του. Ο Γιάννος, ρε φίλε. Παλιό καλό στέλεχος. Ναι. Της πολιτικής σκηνής. Με δικαστήριο. Ναι, και αυτός. Και αυτός. Μαζί με τη σύζυγό του, βέβαια. Νίκο, τι γίνεται, φίλε μου, άλλο. Τι έχουμε. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Τελευταία εκπομπή. Έχουμε πρέπει να σχολιάσουμε. Εκπομπή. Για αυτήν την εβδομάδα. Α. Καλά, εγώ θα είμαι εδώ πέρα ξανά. Οπότε... Τι θες εδώ πέρα ξανά, Νίκο? Πού θα πας, φίλε μου? Περίμενε. 12, 10. Εγώ θα ξανά εδώ πέρα σε 15. Ποιες 15, ρε φίλε? Έχεις κανονίσει ποιοι θα έρχονται να μου κάνουν παρέα? Ιούλη. Εδώ! Εδώ! Δεν θα έρχεται, θα βαρεθεί αυτή, ρε. Θα βαρεθεί μια-δυο φορές. Φέρε και το σκυλί!
Κάνει πολύ φασαρία. Σιγά μου, κατακάσει εδώ πέρα σε μια γωνιά ήσυχο, δροσιά έχει, θα την πέσει, θα κοιμηθεί μια χαρά, δεν είναι θέμα. Ναι, καλά, νομίζεις. Βάλ το να μιλήσει. Αυτό θα θέλει να μιλήσει, απλά θα κάνει πολύ φασαρία. Εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει, όταν η εκπομπή μας. Εδώ πέρα, καλή ρόλο, ρε φίλε. Πάρει και την αγάπη μαζί σου. Και εδώ πέρα και λάθο, εδώ πέρα κάτι ήταν ωραίο. Κάνω το πρωί αγάπη, δεν μπορώ να την ανεβοκατεβάζω. Δεν μπορώ. Ναι, μετά πώς θα πάει. Πρέπει να μου βρει κάθε μέρα ένα τέτοιο. Τι σου βρω. Ένα καλεσμένο πριν φύγει. Καλεσμένο. Ναι, κάθε μέρα. Τι να μου κλείσει δύο, να κλείσω άλλου δύο. Όταν φύγει, θα μου βρει καλεσμένο. 100%. Όχι. 100%. 100% δεν θα σου κλείσει. Είναι να σου πω λέω κάτι, και αλλιώ στην Κύπρο δεν θα πα για να κάνει τέτοιο. Θα κάθεσαι και πέρα, θα ταξίνει, οπότε clean feed. Α, ναι. Γιατί. Α, ναι. Γιατί. Βγάζαμε να μιλάω. Σε καλά, σε φίλε, καταρχά θα κάνει. Θα βγαίνει το βράδυ, αφού είσαι μπουρούχα, δεν βγαίνει το βράδυ. Γιατί άντε να βγεις ένα βράδυ. Ένα βράδυ μπορεί να βγεις. Γιατί ρε φίλε, έχουμε κανένα βράδυ να βγούμε που μας έχουν εδώ πέρα με τις αλυσίδες και κάνουμε εκπομπή 10-12. Σε έφαγε η φάμπρικα. Το σκλαβοπάζαρο των FM. Σιγά ρε φίλε, σιγά. Σιγά. Σιγά, σε έφαγε η φάμπρικα και που μας έχουν κάθε βράδυ εδώ πέρα με ροκάβο. Τι τραβάς καημένε μου. Με την υγρασία. Ποιο είπε ότι εγώ άμα δεν δούλευα δεν θα ήμουν έξω. Κάθε βράδυ δεν θα μαζευόσουν. Να σου πω κάτι πλέον, τα βράδια τα οποία δεν έχουμε εκπομπή είναι έξω. Άσε ρε Νίκο. Τι άσε ρε Νίκο. Καλά δεν έχουμε εκπομπή το ένα. Κάτι δηλώσει. Παρασκευή, Σάββατο και την προηγούμενη εβδομάδα. Σε έρει κατευθείαν. Πού βγαίνεις. Έτυχε μια εβδομάδα. Και εδώ βγήκα. Τραμόντο. Και εδώ βγήκα, τραμόντο πήγα Σάββατο. Είναι πολύ ενθουσιασμένο γιατί έχουν μια ταράτσα στην Περέα. Και έχουν ενθουσιαστεί. Βεβαίω, ναι. Παρασκευή πήγα τέτοιο. Πήγα. Κόλλησα το έργο. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Μαχάτα. Στο Μαχάτα πήγα μετά. Φτιάχνω. Ναι, στο Μαχάτα πήγα μετά. Μόνο σου, με αντρική παρή. Με παρέα. Με παρέα. Μόνο του είναι ποιητή, είναι κατά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν πάω μόνο στο Μαχάτα, καλά. Εννοώ μόνο στα ασυνόδευτο, ρε παιδιά. Στο τέτοιο μου έχει κολλήσει τώρα το μυαλό μου. Ναι, ρε Νίκο, ναι, ρε φίλε. Έλα, δώσει συντεταγμένε να το βρούμε. Απίστευτο που θα θυμηθώ. Σαλαδάδικα, ρε. Στο WOP. Ναι, μπράβο Νίκο. Τι εγκεφαλικό είχα πάθει. Στο WOP είχα πάει μια, μετά πήγαμε Μαχάταν, μετά πήγαμε Τσιλάκι και μετά γύρισαμε σπίτια μας. Μια σκέτα, μια χαρά. Πολύ ωραία. Μια χαρά, τι. Πολύ δυνατό πάρτι. Δεν πήγαμε Παπαδόπουλο, το μίζεις, άσε το. Και μετά Σάββατο για μπάνιο. Μπανάκι, ναι, 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 ναι. Και στην Επανομούδα, στο χωριό. Μπορεί να χθώσει εσένα λόγω, να κάνω μια σκασιά. Να δούμε. Δεν σε περιμένουμε. Αλλά με σε τρόμο το πέρα θυμάμαι κάθε μέρα. Αλλά ο Νίκος έχει πολύ δουλειά εκεί πέρα και δεν θέλω να τον ενοχλήσω. Άσε μας τώρα. Ναι, ναι. Όχι, να σου πω κάτι, μην κοροϊδεύεις, δουλεύει. Ας πούμε το Σάββατο, εγώ πήγα στο Κόχι και ο Νίκος έγατσε πίσω και δούλευε. Και μετά κοιμήθηκα. Και μετά κοιμήθηκε. Περίμενε, όταν λες δούλευε, τι έκανε. Είχα δουλειά, ρε φίλε. Τι δουλειά είχε. Είχα δουλειά, είχα παραδείγμα. Μίλα μας γι' αυτό. Α, εγώ νόμιζα μήπως δούλευε στην επιχείρηση. Δεν μπορούσα να τρέχω στα πιτσόπαρα. Στην επιχείρηση λέω πως δούλευε. Δεν μπορούσα να τρέχω στα πιτσόπαρα και μετά κοιμήθηκα. Και ήταν τέλεια. Μάλιστα. Α, πάρω την αγάπη και θα έρθω όλο Σαββατοκύριακο. Είναι πολύ ωραία ιδέα αυτή. Να τη γεια σου αγάπη. Γεια σου αγάπη. Πάμε στο άλλο ζωπού. Λέει, φίλοι, δεν σας ακούμε. Γιατί? Φίλοι. Γιατί έχεις βάλει το ηχείο από κάτω, καλέτσα, μάλλον και δεν ακούγεται. Α, και τι να κάνω. Αφού το κινητό μου έτσι στέκεται. Άρα. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό για το iPhone. Λοιπόν, Νίκο Παδόπουλε, τι έχουμε, φίλε. Σήμερα έχουμε μια μέρα η οποία. Είναι ζεστή. Είναι ζεστή σίγουρα. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αν και μάλλον το πάει για βροχή έξω, γιατί είχε πολύ. Είχε το συνεφέρον από μακριά και σύννεφο. Να βρέξει, αλλά κάνει δροσιά, φίλε. Μην βρέξει. Κοίταξε τώρα ένα αεράκι έχει. Τι δεν σαν... είναι ότι κρυώνει κιόλα. Αγέρασή σου, αλλά εντάξει, λίγο φυσάει. Ναι. Δεν είναι κοινή άπνοια η εκνευριστική. Εντάξει. Τέλος ο Μπόγρης στον Ολυμπιακό. Όχι, ρε φίλε, όντως. Ναι. Θα πάει Ισπανία. Θα πάει στο Τσίλι. Θα πάει Ισπανία. Είναι μια είδηση νομίζω που ξεχωρίζει από την. Λάθος μεγάλο θα πω εγώ. Λάθος μεγάλο. Λάθος. Λάθος μεγάλο. Μάλιστα. Δεν διώχνει Μπογρίνιο. 9 νέου επαγγελματίε ανακοίνωσε ο Ολυμπιακό. Μπογρίνιο. Δεν διώχνει Μπογρίνιο, λέγω. Καλέρα το ξέρει τον Γιώργη. Ποιο να τον έλα Γιώργη. Αυτό συζητούσαμε που το ξέρει. Δεν το συζητήσαμε. Τα απόγευμα σε κάποια φάση. Αυτό συζητούσαμε και η ερώτηση μου είναι αν ζει. Είναι στροφά. Α, το είδε, το άκουσε. Εντάξει. Ρε φίλε, γιατί από άλλο πλανήτη είναι. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Φίλε, ρωτάω. Σε ένα συγκεκριμένο γκρουπ είναι αυτό πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά παίζει παντού πλέον. Ωπα, μια στροφά, αλλά Γιώργη. Πιστεύεις ότι αν στις διακοπές πάρουμε γουρούνα και οδηγάει ο Νίκος Μοσχοβίτης μπορεί να συμβεί αυτό? Θα πιστεύω ότι το κάνει επίτηδες. Ναι, με το βίντεο, αλλά το θέμα να μην καταλήξουμε εκεί. Θα το λέει καλή ροή βασικά. Γουρούνα για να πάω άχλα, έτσι μου είπανε. Πρέπει να πάρεις γουρούνα για να πάμε στα άχλα. Θέλει δίπλωμα η γουρούνα ή όχι? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλος τι δίπλωμα να πάρει. Καλά, και να θέλει ο Νίκος για υψηλού κυβισμού μηχανή. Ναι, ρε, όχι για φορτηγό. Για κοτζαμάνικο. Για κοτζαμάνικο έχω.
Εντάξει, πιάσουμε λίγο εκεί πέρα το δικό μας τώρα, το πούμε, έλα πάρει και ένα δεκάρικο εσύ και είμαστε κομπλέ άντε. Δώσ' θα πάμε άχλα και θα γυρίσουμε. Πάει. Το πώς θα γυρίσουμε είναι το θέμα βέβαια, αλλά δεν είναι άλλο. Έλα Γιώργη θα γυρίσετε, να ξέρεις. Ναι. Νίκο, τι έχουμε φίλε άλλο, για πες. Τι γίνεται σήμερα στα αθλητικά τέτοια της πόλης, γιατί δεν έχω ασχοληθεί καθόλου να σου πω αλήθεια, ασχοληθεί ελάχιστα. Ίσον από έχω τον φιλικό, δεν είναι. Μου λένε να σας πω ότι η Στουτγκάρδη είναι παρόν και σήμερα. Πάντα. Πάντα η Στουτγκάρδη είναι παρόν. Η Στουτγκάρδη είναι παρούσα μάλλον. Να σου πω Νίκο. Πες μου. Ποιος τον απόκρισε στο τελικό, έβγαλε γραμμέ σήμερα τελικά. Είχε ψωμάκι. Ω, είχε. Ω, καλά. Ω, από πόδι πάνω στο τραπέζι καλά, και έδινε ο λαός, έτσι. Ωραία, βέβαια, ποιο ήταν. Δεν ήταν μόνο ότι έδινε ο λαός. Έχει βγει ο Χρήστος με clean fit από την Ολλανδία. Ναι. Και α, λέει, και τα ακούει στέρεο κι αυτό. Πρόσεξε και λέει: να ανοίξουμε γραμμέ και λίγο από μέσα μου. Τέλεια. Συνεχίστε μόνοι σα, τα λέμε σε κανένα δύο ώρο. Εγώ του λέω: θα κάνω το Σρόιτερ, θα συντονίζω. Εντάξει, εσεί πείτε τα. Και έβγαινε νεκρό. Έχει πάθο ο λαός, εντάξει. Μιλούσαν με το Χρήσανθο. Είχαμε φτάσει σε κάποιες φάσεις να έχει 5 γραμμές, να έχει γεμάτο το κέντρο. Ναι, ρε φίλε, 5 γραμμές και εσύ. Δηλαδή, πες ένα άλλο νούμερο. Πες 6 γραμμές, πες 4. Πόσες είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω. Είπα ένα νούμερο τυχαίο. Τυχαίο, αλλά κάθεται με την πεντάρα μαζί. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, μια για κάθε γκολ γινόταν χαμός, βέβαια. Είχε ψωμάκι δηλαδή, ε. Εγώ καλά. Κάθομαι εγώ εδώ. Η καλύτερη μας. Πόδι πάνω, πάμε στον επόμενο. Η καλύτερη μας, ρε φίλε, δεν υπάρχει ωραίο πράγμα από αυτό. Χάνει η ομάδα, δεν πάει καλά, τελείωσε. Στον Πάουκ δεν έχει ψωμί. Στον Πάουκ δεν έχει τέτοια. Μπα, πολύ ρε με τα πράγματα. Λίγο την ώρα του αγώνα ήταν. Και λίγο μετά. Ήταν το πανηγύρι, είναι το λέει ο Νίκος, ο οποίος έχει μια δόνηση. Το story του άκουγε. Ακουγόντουσαν πριν πόση ώρα. Δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ, κάτι γίνεται με το live και δεν μας ακούνε και μου στέλνουν απαλωτά μηνύματα. Έχει το αθόρυβο, μάλλον. Το έχει το αθόρυβο. Το έχει το αθόρυβο. Χάλασε το κινητό, χάλασε το ηχείο. Ελπίζω να μην πάρουμε καινούργιο. Αγάπη, ενημέρωση αν μας ακούς. Χάλασε το ηχείο και για να φτιαχτεί ένα iPhone θα θέλει 1300 ευρώ. Ακούς τη γλώσσα γιατί. Άρα. Θα πάρω από σένα να το φτιάξω. Έλα πάρτα. Άμα θα βρεις. Μάλιστα. Ωραία ρε Νίκο Παπαδόπουλε. Δηλαδή είχαμε μόνο τέτοιο σκηνικό σήμερα. Είχαμε τον απόϊχο των φιλικών. Καθόλου κλισέ αυτό. Ναι. Θα βγάλουμε ξανά συναδέλφου σήμερα. Θα τους νομίζω, βγάλουμε, ναι. Νομίζω κάτι έβγαλε και ο Τάσος πριν. Οπότε τι να τεντώσουμε τώρα. Τι έβγαλε. Νομίζω πρέπει να βγάλε Μπούντου το απόγευμα. Να το τεντώσουμε κι εμείς κι άλλο σήμερα. Με πάω και Άρη και όλα αυτά. Σ' είχε τηλέφωνα γραμμέ εδώ πέρα, να μην πάμε τα δικά μα τελευταία κομπίνε σήμερα. Τι να βγάλουμε τώρα και τι να πούμε. Ούτε χρήσαμε το τίποτα. Έμα τώρα, σε πάρα να κάνουμε καφενείο. Πεινάω. Βγάλουμε τώρα το Χρήσανθο. Θα είναι μέσα στο δωμάτιο εκεί πέρα το 5x5. Εντάξει. 2x3. Ναι, θα είναι τώρα φασαρία. Όχι, καλό μου έρχεται κάτι να απαντήσω, αλλά δεν μπορώ. Έχει φάει γουάσα με. Καταρχά έφαγα και μισθά που έφτιαξα το μεσημέρι, έτσι. Και γεμιστά, ναι. Πολύ βελτιωμένη. Γιατί πολύ βελτιωμένη, γιατί την πήρε σε χάρια. Όχι, ρε φίλε, παλιά δεν τα έκανα αυτά. Δηλαδή, τι φαγητά φτιάξει καλά, ρε. Α, θέλω πολλά. Εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνω πολύ καλό παστίτσιο. Νομίζω πω θα ήταν ένα τέτοιο. Περίμενε. Κάνει. Ναι, ρε. Κάνει. Πάμε παρακάτω. Κάνω ψάρια. Καλά. Ψάρια. Φούρνο. Καλά. Καλώ. Έχουν ανέβει τα μάτια του Νίκου Παπαδόπουλου. Φαίνεται μόνο το ασπράδι. Εγώ μην έχω ανέβει. Εσύ και αλλιώ έχω. Τρώω τα πάντα, δεν έχω πρόβλημα. Έχω κάνει στρατό. Πάμε πάλι κάτω άλλο. Ό,τι μου πει θα το κάνω. Ό,τι σου πω θα το κάνει. Αν έχω όρεξη. Είναι τσάλα τώρα. Σχεδόν τη βλακία τώρα. Σίγουρα θα τη βλακία τώρα. Δεν θα μπει κανένα φρικασί, τίποτα τέτοιο. Καμιά τέτοια ιδέα. Όχι εντάξει. Και είναι με το τέτοιο, το σπέρμα του κάβουρα θα κάνει. Που λέγαμε την άλλη φορά. Δεν είναι του κάβουρα, ρε. Είναι του κάβουρα. Του μπακαλιάρου ήταν. Μπακαλιάρου, το σπέρμα να πούμε. Ναι. Πέρα, να πούμε. Πού το κάνει αυτό, πού το βλέπαμε. Κάπου το έδειχνε. Πού ήταν. Μάκη. Όχι, δεν είναι ο Μάκη. Πολλάκι μπερδεύτηκα. Λέω κι εγώ. Ο Μάκη. Άμα ήταν. Μοιάζει όμω έτσι που πει. Ναι, μοιάζει πολύ Μάκη ψωμιά. Ναι, ναι, και με τη μουστάκα. Έχει δίκιο. Παραπλανητικό. Ναι. Δεν το Sky δεν κάνει καθόλου προπαγάνδα, ρε φίλε. Δεν κάνει προπαγάνδα, ρε. Το χρονικό σου παρουσιάζει. Σωστά. Το δύο μέρες πριν τις εκλογές, τρεις. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Μάλιστα. Νίκο, μου τι γίνεται άλλο. Για σπίτι. Μπράβο. Όταν θέλω. Δύσκολη μέρα. Δύσκολη, ε. Δύσκολη μέρα. Γιατί είναι πέμπτη που κλείνουμε για το φίλο, ε. Ήταν δύσκολη μέρα. Πεινάω. Εγώ θέλω να φω κάτι, δεν ξέρω τι. Καλά, δεν είναι πολύ από το μετά. Όπω γυρνάμε, όχι. Με την αθλητική τη βερμούδα. Έχει αλλαξία ο Νίκος στο παρπαγκάς μπορεί να σου. Για μένα, για τον Νίκο. θα ράξει και η Βασίλη εκεί πέρα να τσαλακώσει κάτι. Λες να πάμε πάρω τελείο. Ναι ρε φίλε, εντάξει. Λίγο εκεί πέρα έτσι το ψωμάκι. Έλα να σου ταΐσω γεμιστά. Λίγο να το σιδερώσουμε. Η μέρα μου έχει ξεκινήσει με μια ντομάτα μισό αγκουρά και ένα αυγό. Πολύ ψηλό λίγο να το ντομάτα για αγκούρ το πρωί. Είναι το πρωινό μου, το κάνω 2-3 φορές την εβδομάδα. Συνεχίστηκε το μεσημέρι με πεπόνι και φέτα.
πριν φύγω για τη δουλειά. Ναι. Μετά με τα δύο τρίγωνα που έφαγα. Που τσαλάκωσα εδώ πέρα να πούμε όταν ήρθα στο, έφαγε εγώ στο σταθμό. Εντάξει, ναι. Τι να κάνω. Κάτι έφαγα νωρίτερα, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Α, ναι, μπορεί, από κάτω κάτι θα πήρε. Πήγα στον Ναπολέον που βγήκα λίγο να πάω σε ένα φίλο ναι. Και πήγα δύο πυροσκή. Έτσι να τσιμπήσω λίγο. Είσαι μαγούλα με όλα αυτά που έχεις βγει από το πρωί. Πυροσκή με πατάτα. Να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, μαζί με το καφέ το πρωί, ωραία. Σηκώνεσαι και κάνεις καφέ. Ναι, έτσι. Ένα ωραίο φραπεδάκι. Και λέει, πολύ δεν κόβω μια ντομάτα. Τραντάφυλλο να φάω. Δηλαδή, και τρως μαζί με το φραπέ, τρως με την ντομάτα, δεν είναι λίγο παράτερο? Όχι. Ταιριάζει σαν γεύση, δηλαδή. Εμένα είναι χαρά. Πρώτα τρώω το πρωινό και μετά πίνω το καφέ. Δηλαδή, με το που σηκώνεσαι. Τρως την ντομάτα με το αυγό. Και την ντομάτα με το αγγούρι και το αυγό. Ναι. Μάλιστα. Τι να πω. Πόση φορά ο άνθρωπος να τρώει πρωί-πρωί ντομάτα. Έτσι σκέτο. Να τη βάζει κάπου μέσα, οκ. Okay. Γιατί δεν βάζει τίποτα αυγά τόσο μέσα και τέτοια. Θα μπορούσες να σου πω κάτι το αντίστοιχο. Αντί να το βράσεις το αυγό, να το κάνεις ομελέτα και να βάλεις μέσα την ντομάτα. Εκεί μπορώ και με να τυράκι, το. Τυράκι. Και να κόψεις το αγγουράκι δίπλα. Αυτό το έχω κάνει. Δεν τρώω αυγό, οπότε δεν. Απλά είναι λίγο διαδικασία εκείνο, εντάξει, ενώ το άλλο είναι πιο απλό. Ναι, όμως έχουμε δει ότι μαγειρεύεις. Ναι, αλλά σου λέω εκείνη. Να σου πω καλά, ωραία, κάτι όταν ξυπνάω εγώ το πρωί. Μαγειρεύει ή ψήνει, εδώ είναι το ερώτημα. Και τα δύο. Και τα δύο, πιστεύω. Να σου... Εγώ όταν ξυπνάω το πρωί δεν είμαι πάντα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να πω να τώρα σε δικασία να κάνω μελέτα. Γιατί ποιο είναι. Θέλω κάτι απλό. Το αυγό το βάζεις, βράζει. Ένα φίλο με μελέτα και το δύσκολο που είναι. Μια φορά έχω βάλει να βράσει αυγό και έχω πάει κάτω ρε παιδί μου γιατί είχα βάρδια και ξεχάστηκα. Περνάει η ώρα και ακούω εγώ πάνω μετά από κάποιο ώρα γδουπ, γδουπ. Και είχε εξαπιστεί όλο το νερό μέσα από τον πρίκι. Και χοροπηδούσε και το χοροπηδούσε το αυγό και είχε γίνει. Πια. Τέλεια. Το πέταξα. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Δηλαδή πραγματικά σε πιάνει μια ιδέα. Σε πιάνει μια ιδέα. Λοιπόν, η στοίχημα είναι μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής. Για σκορ... σου συνάδελφος. Εγώ για σαν το κάνω για να σαλακώσω το τέτοιο. Και 28 είναι. Έλα, εντάξει. Μην αγχώνεσαι. Ναι, αλλά είναι η στοίχημα όπως και να έχει. Τι γίνεται, δεν μπορούμε να ανοίξουμε κάτι. Τι γίνεται, γιατί είναι κλειστό. Άνοιξε το λίγο. Κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Άνοιξε λίγο, κύριε φίλε. Πώς ανοίγει, δεν ξέρω. Κάπου θα έχει ένα κουμπί. Δεν έχω ιδέα. Ειλικρινά δεν έχω ιδέα πώς λειτουργεί αυτό ο υπολογιστή. Ήδη με έχει κουράσει και είναι 10:30 ακόμα. Έχουμε άλλη μια μισή ώρα. Πάλι καλά που ήρθε. Θε να μια μισή ώρα. Όχι. Χοντρό. Πάνε και Βασίλη σου λέω ρε. Πού είναι και στον δρόμο σου. Κάνω διατροφή, σιγά μου φάω 12 ώρες. Πόσο καιρό κάνεις διατροφή, ρε καλέ. Τρεις μήνες διατροφή κάνεις, μου λένε. Ναι. Πόσο καιρό. Μια ζωή δηλαδή σε διατροφή θα κάνεις. Φυσικά. Αδελφέ μου, καλή τύχη. Με τι, με σόλια. Όχι, κανονικό. Κανονικό, μάλιστα. Αλμυρί καραμέλα, φίλε. Από πού πήγατε? Από ένα μαγαζί, τέλος πάντων, παγωτατζίδικο που είναι. Όχι το πολύ famous. Ναι, όχι το πολύ. Ναι. Όχι το πολύ famous, ένα άλλο που είναι στη Μητροπόλεω πάνω. Πολύ καλό. Τζελάτο. Όχι. Όχι. Πολύ καλό. Μάλιστα. Ωραία, άμα το πει στο διάλειμμα, να πάω να το τιμήσω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά-σιγά. 10:30 έχουμε φτάσει και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Αυτό εδώ πέρα θα ακουστεί η Μπέση, θα μπει καπάκι. Τώρα πες μωρέ και θα πούμε βέβαια. Τι γίνεται Νίκο μου? Παντού γίνεται το κούμπο βλέπω φίλε. Παίζει μια πολύ... Παίζει μια διαφήμιση. Ο Θανάσης είναι κοντά στους Bucks. Κάτσε ο Θανάσης θα πάει στο Summer League. Όχι δεν πήγε. Και τα λέει ότι είναι κοντά στο να υπογράψει διαιτές εγγυημένου συμβόλαιο με απολαυές 3 εκατομμύρια. Πιστεύεις ότι παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό ο Γιάννης? Όχι. Ναι. Και όπως διάβασα ένα ρεπορτάζ λέει, είναι ένας τρόπος λέει του John Horst. Uh-huh. Για να πείσει το Γιάννη να υπογράψει το max συμβόλαιο του χρόνου. Μωρή, γιατί πού θα πάει ο Γιάννης, εκεί είναι. Μπορεί να πω την Λέικερς. Αν δεν το πάρει, δεν θα φύγει. 250 εκατομμύρια. Πόρε, μα 250. Όχι. Τώρα έχει 100 για 4 χρόνια. Τα 250 για το Θανάση. Όχι, ρε. Τι λουλάκας είσαι. Τέλος πάντων. Έχει αυτό το παιχνίδι που γίνεται τώρα παιχνίδι, εντάξει. Το λες και... Α, έχει πολύ κόσμο, ρε. Μπράβο. Πού. Στην όμορφη Ριζούπολη. Για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας του 4 με την Πορτογαλία. Σαν σήμερα, Νίκο, ε. Σαν σήμερα. Πού ήσουν σαν σήμερα, Νίκο, όταν η Ελλάδα σήκωνε το... Στο χωριό πάνω. Είμαστε πια... Νομίζω καταβίτσι. Ναι, εκεί το... Εκεί το πανηγυρίσατε. Δεν θυμάμαι. Νομίζω κατασκήνωση ήσουν. Δεν θυμάμαι. Εσύ που το ξέρεις. Μου το έχει πει. Α, λέει, γνωρίζετε από τότε. Όχι, κατά σκήνωση ήμουνα στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 4 ήταν. Μεταξύ μας μιλάμε τώρα. Δεν θυμάμαι. Όχι, νομίζω πάνω πρέπει να ήμουν. Ήταν ωραία φάση. Τρέχατε στο χωριό και πανηγυρίζετε κάτω στην πλατεία. Ναι, βέβαια.
Και τραγουδούσε με σαν τη Φατμέ. Είμαστε πια πρωταθλητές. Ο Κατσούρ. Τι 15 χρόνια ρε Νίκο Παπαδόπουλο, τώρα πλάκα κάνουμε. Μεγαλώσαμε Νίκο. Τι 15 ρε φίλε. Πότε περάσανε 15 χρόνια από τότε. Άρε Φερνάντο ρε φίλε. Άρε Φερνάντο ρε φίλε και πέρα. Αϊθαλής. Ντέκο. Αχ και ωραίες παρουσίες. Βέβαια. Και όπως πρέπει. Και όπως πρέπει. Νίκο, τι θυμάσαι από εκείνη την ομάδα φίλε. Θα με εκνευρίσεις. Γιατί? Θα με εκνευρίσεις. Δεν είναι, είναι επαγγελματικό. Ναι, σίγουρα. Αλήθεια, ρε. Το ξέρω. Γιατί γράφω μωρέ πορτογαλικά. Το ξέρω, ρε. Το ξέρω. Ξέρεις πορτογαλικά. Όχι, στο τραζλέ τα βάζω. Τι κάνω. Τι κάνω, ρε Νίκο, δηλαδή, 10 και μισό το βράδυ. Καβλαντίζω δηλαδή με πορτογαλέζα. Καβλαντίζω, παιδί, δεν είναι τίποτα κακό. Δεν είπα τίποτα κακό, σουρού. Αμέσω εσύ. Μ' αρέσει που η καλή ρε. Λες και είμαστε στην τηλεόραση. Κρύβεται την τροπή. Λοιπόν, είναι όλη η ομάδα. Τώρα ξεκινάει. Οι Legends του 4, δεύτερο ημίχρονο. Ο Νικοπολίδης άσπρος. Προηγούμαστε με γκολ του Κατσουράνη. Άσπρος ήταν και τότε, άσπρος είναι και τώρα. Πω πω φίλε, σε εκείνο το τελικό. Τι τύχη είχε ο Νικοπολίδης ρε φίλε. Και με τη Τσεχία είχε πολύ τύχη. Εκεί είχε περισσότερη. Θυμάμαι το τελικό σε κάποια φάση. Έχει πάρει μια κατηφόρα σε κάποια φάση στο γήπεδο καλή. Τον γκολ το είχαμε βάλει στο πρώτο ημίχρονο, σε αρχίζει το δεύτερο. Μπράβο. Σε κάποια φάση το πρώτο μήχρονο μας έχει πάρει μια κατηφόρα καλή. Καλή κατηφόρα. Μια φάση μετά την ναι. Και ο Νικοπολίδης σε όλες τις φάσεις είναι όρθιος. Δηλαδή δεν είναι ότι. Εντάξει. Αγχωμένος ήταν επειδή είχε τελικό. Ναι. Αλλά η μπάλα πάντα. Δηλαδή την έλεγχε. Γι' αυτό ήταν όρθιος. Παιδάκια τώρα που τότε δεν είχα γεννηθεί, ρε φίλε. Δεν είσαι αγέννητα, ήσασταν. Βέβαια. Πιστεύεις την μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Αυτό είναι Κωστίνια. Ο Α, όχι. Μποζίγκουα. Μποζίγκουα. Δεν ναι. Α, και η. Εύη Φραγκάκη. Με ποιον τα είχε Φραγκάκη εκείνη εκεί πέρα. Α, δεν ξέρω. Σιδηρόπουλος είναι αυτός. Είναι ρε φίλε. Κορυφαίος, Έλληνας διαιτητής. Ναι. Πορτογαλία είναι όλη εκείνη η ομάδα δηλαδή. Εντάξει τώρα αυτοί που παίζουν ακόμα δεν νομίζω να είναι. Ο Ρονάλντο δεν είναι. Okay. Δεν είναι τι κάπου έκλαιγε. Ναι, ήταν. Τότε είχε πάει στη Μάντσεστερ ή όχι ακόμα. Ή ήταν τη χρονιά που είχε πάει. Νομίζω τη χρονιά που είχε πάει. Ναι. Είχε πάει ένα χρόνο μετά. Ναι, ήταν γνωστό. Αλλά αν θυμάμαι, γυρίζει από τον πάγκο, Νίκο. Ρονάλντο. Νούνο Βαλέντε, ρε φίλε. Πω. Νούνο Βαλέντε. Αριστερό μπακ. Μεγαλώσαμε. Οπα, τι έχουμε εδώ. Έχει πολύ ενδιαφέρον παρουσίαση το γήπεδο του Ριτζούπολη πάντω. Έτσι, να τα λέμε αυτά. Τι ώρα σχολάζει, εδώ είναι. Και δεν είναι τυχαίο, φίλε. Δεν είναι τυχαίο ότι. Πάρε με τηλέφωνο λίγο. Το παιχνίδι γίνεται στη Ριτζούπολη. Ένα από τα πιο εξωτερικά γήπεδα τη χώρα που έχει στιγματιστεί από μία από τι κορεότερε στιγμέ του λίγου ποδοσφαίρου. Το ντέρμπι τη Ριτζούπολη, έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά ακόμα λένε ιστορίες γι' αυτό. Είχα τέτοιο. Διαβάσει ότι το Άκα ήταν 40.000 και κάπου είχαμε αναγούλες, οπότε πήγα στη Ριζούπολη. Και να σου πω και κάτι. Και να σου πω και λίγο κάτι πιο άκαρε, φίλε. Άδειο θα ήταν. Ενώ η Ριζούπολη μια χαρά. Φαίνεται γεμάτη, είναι ωραίο. Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Σε αυτό δεν ήταν που έλεγε, να το πειρατικό. Βέβαια. Σήκωσε το. Δεν γίνεται το πειρατικό ακόμα, βγάζει λεφτά που το έλεγε. Εκείνο που έλεγε για το πειρατικό, ακόμα από εκείνο το πράγμα βγάζει λεφτά. Κακό. Τον κόλπο που μα πει το βάλε, πίσω αυτό. Ωραία, αυτό το περίτανε. Ναι, πώς είχε γίνει αυτό. Όντως, αντίστοιχα ζωοδόσορο, ναι, θα μπορούσε. Πώς πάει. Δες τον Κατσούρ, φίλε. Δες τον Κατσούρ, εύκολα έπαιζε. Το μάτιαξε και τον έφαγε. Πάει τελείως. Και δεν ήταν ο Κατσούρ το μεταξύ. Ευχαριστές που πρέπει να. Για μένα η πιο ωραία μορφή από αυτή την εθνική ναι. Ήταν ο Γιούρκας Ιτάγλιδης. Και εμένα μου άρεσε ο Γιούρκας Ιτάγλιδης. Εσένα σ' άρεσε για άλλους λόγους. Ναι, σου λέω, ήμουν 5 χρονών τότε. Γιούρκας με δυνατή χέτη τότε. 5 χρόνια ήσουν εσύ ρε τότε. 5 χρόνια. 15 ήσουν. Τι ήμουν από το πότε. 10 ήσουν. Το πότε ήμουν. 10 ήσουν. Πόσο ήσουν. 5 χρονών ήμουν. Τι 5 καλή ώρα. 25 δεν είσαι τώρα. 20. Καλά 5. 25. 25 ναι. Πώς το λένε. Γιούρκας με πολύ δυνατή χέτη το θυμάσαι. Ναι. Χεταίος δυνατός. Χέτη λασποτήρας. Δυνατός χεταίος. Και μετά πήγε ή μάλλον πριν διοργάνωση είχε πάει στην Πορτό. Μετά πήγε. Νομίζω πριν είχε πάει. Νομίζω μετά. Είχε συμφωνήσει πριν τη διοργάνωση με την Πόρτο. Α, ναι, οκ. Okay, ναι. Ο Γιούρκας που ήταν το κλασικό τίκ εδώ πέρα του Φερνάντο, εντάξει. Τον... Σταύρος Νιάχος Foundation από πίσω. Αγάπη Γαβριλίδου γυρνάει και λέει. Ο άλλος λέει είπε τη τίκα το Ρονάλντο. Οι άντρες που κλαίνε είναι πιο σεξι και πετάγεται φυσικά πόπι από κάτω και λέει εγώ θέλω Μουρίνιο. Εσύ αγάπη όταν θέσει με κάποιον άντρα σε ένα δωμάτιο για να κάνετε κάτι συγκεκριμένο να τον πεις να κλαίει πρώτα γιατί είναι πιο σεξι. Ή μπορεί να κλάψει αφού κάνει κάτι. Ε, σουρού πάλι. Ναι, να σου πω. Αφού το κάνει.
Η Πορτογαλία ποιον είχε προπονητή. Το Σκολάρι είχε προπονητή. Φελίπε Σκολάρι δεν είχε. Ναι. Ναι. Εκείνον τον Ταβερνιάρη. Ναι. Τον τέτοιο, τον Σοσιέ, τον Χιου Τζάκμαν. Όχι, ναι, Χιου Τζάκμαν, βέβαια. Βασίλη Τσάρτα μπαίνει, φιλέ. Πω, πω, πολύ αργή. Να σβήσει την πλάτη του Ελιέρα. δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είναι μια πάσα που δεν μπορούν να την κάνουν πολλοί παίχτες. Ναι. Το Βασιλάκι, το Βασιλάκι. Θυμάστε τα αποτελέσματα. Όλα. Ναι. Να τα πω. Ναι. Ωραία. Ελλάδα-Πορτογαλία 2-1. Ναι. Στο πρώτο τα γκολ ποιο. Καραγκούνης και Μπασινά. Μπασινά πέναλτι. Μπασινά πέναλτι. Ωραίο. Ωραίο, λοιπόν. Ελλάδα-Ισπανία 1-1 με τον γκολ του Χαριστέα. Έτσι. Ναι, ωραία. Να σβήσει την πλάτη του Ελγέρα. Να σβήσει την πλάτη του Ελγέρα. Λοιπόν, σε εκείνο το παιχνίδι νομίζω έπαιζε ο Βενετίδης, ο οποίος είχε περάσει. Έπαιζε, δεν πρέπει να είχε βγει το Χόακιν ποτέ. Ποτέ όμως, ρε φίλε. Εντάξει, ποτέ. Αλλά είχαμε πάρει το 1-1. Μετά. Ελλάδα-Ρωσία 2-1 με τον γκολ του Ζήση Βελίζα. Που χάσαμε. Που χάσαμε, που αν δεν βάζαμε τον κόλλο αποκλειόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Και ήρθε ο μεγάλο ζήσει την κατέβαση και την έχωσε μέσα. Ναι, λοιπόν. Γνωστό σκόρε το γηπέδο. Ελλάδα-Γαλλία με την τρίβλα του Ζαγοράκη στον Λιζαραζού. Τον περνάει ο Ζαγοράκης. Ναι. Για να δούμε, χαριστέ κεφαλιά γκολ ένα. Τον περνάει. Έλα, πάνε. Πες το λίγο, ρε φίλε, να το ακούσουμε. Τον περνάει ο Ζαγοράκης. Τσεχία-Ελλάδα μετά με τον Κολοσσόδελα. Τον Τραγωδέλα. Θυμάσαι σε εκείνο το παιχνίδι με τη Γαλλία που. Ο μεγάλο Δερχάγκελ έχει βάλει το σιταρίδι man to man στον Ανρί. Θυμάσαι, γιατί ο Ανρί ήταν στα καλύτερά του. Καλά, μην νομίζω και εγώ το θυμάμαι. Διάβαζα σήμερα το Κέσσερι, γι' αυτό δεν είναι ότι τα θυμόμουν ακριβώς. Και ο Ζαγόρ έπαιζε δεξί μπακ. Ο σιταρίδι δεν είχε θέση μες στο γήπεδο, ήταν man to man στον Ανρί. Κυνηγούσε παντού τον Ανρί. Γιατί τότε ο Ανρί ήταν σφαίρα, ήταν στα πολύ καλά του. Ωραία. Ναι. Είχαμε απειληθεί σε εκείνο το παιχνίδι πολύ. Δεν πρέπει να είχαμε με την Γαλλία παίζαμε, okay. Μεγαλύτερο ζόρισμα το έφαγες με την Τσεχία. Με την Τσεχία είχε κατηφόρα Γαλλία. Εκεί ήταν πάρα πολύ κακό. Ναι. Ναι. Γιάν Κόλλερ, επιθετικός εκεί πέρα, 2 μέτρα. Καραφλός. Ο Κολοσσός! Τόμας Ροζίσκι, Μίλαν Μπάρος. Ροζίσκι, ναι, βέβαια. Μίλαν Μπάρος. Ναι. Και ο Τσεχ. Κάρελ Πομπόρσκι. Ουιφαλούσι. Ουιφαλούσι. Ρε φίλε, πω. Ναι. Βέβαια. Λύστε μου μια απορία. Ναι. Το μπάσκετ. Πότε ήταν με την Αμερική? Το 6. Το 6 ήταν που κερδίσαμε την Αμερική. Και τι ήταν μου το μπάσκετ, τι. Ναι, βέβαια, τι θα ήταν. Κάτσε να τα. Για χαμηλώ. Ευρωπαϊκό θα ήταν η Καλτρουίτσα. Όχι, δεν λέω ότι θα ήταν ευρωπαϊκό. Δεν ήταν τίποτα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και τέτοια. Κάτι όχι, Ολυμπιακούς Αγώνες που παίξαμε το 4 στην Αθήνα, φτάσαμε μέχρι τους 8 και απολυθήκαμε την Αργεντινή μετά πήρε χρυσό. Τι έγινε, κυρία Ματίνα. Κυρία Ματίνα. Λοιπόν, το βίντεο θα προβληθεί μετά διαφήμιση, καφιλή. Α. Πραβάλλω το μπλοκ και σε κινητό. Πατέρα Ρονάλντο. Τον περνάει ο Ζαγοράκης. Ο Άνρι, ρε φίλε. Ο Άνρι. Νομίζω ότι τον περνάει ο Ζαγοράκης είναι από τον πειρατικό. Θα μιλήσω στο Χαλή, Γιάννη. Προσπαθεί να περάσει και περνάει πολύ ωραίο ο Ζαγοράκης. Πάει να μπει στην περιοχή, για να δούμε. 3-4 περιμένουμε. Και για Κογιάννης μπορεί να χαριστάς. Ένα 0 στο 65, δάσκαλε. Όταν είδα το Χαριστέα. Είπανε. Είμαστε πια πρωταθλητές. Στο Λιζαραζού. Ο Πιρέζ, ρε φίλε. Το έβαλε ο Χαριστέας, φίλε. Όχι, αυσά ήταν. Όχι, δεν ήταν. Ναι, ρε φίλε. Κλασικός πατέρας Πορτογάλων τώρα, εντάξει. Ο μπαμπάς σας και τέτοια τώρα. Θα γίνει στο Ιντερ κλάμα. Είχε και τέτοιο. Υποψήφιο θα έχει φύγει η Ροκροτή. Ναι, ρε. Υποψήφιο ποιο είναι το έχει φύγει σα. Με Νέα Δημοκρατία. Και αυτό. Ναι. Τι γίνεται, ρε. Βέβαια. 2-0 με πατέρα γνωστό Πορτογάλων. Τράιδε, έλα εκεί πέρα. Άγγελο Χαριστέα. Ναι. Βέβαια. Ο Άγγελο Χαριστέα. Λίγο το εντάξει, δερματά λίγο. Πριν λίγε εβδομάδε εδώ ήταν, έτσι. Θέση που καθόμουν εγώ. Το τσάρτα σουτ κλασικό. Ο δερματά λίγο κοιμισμένο και πάντα εκεί. Την ώρα που έπαιζε και όλο το βίντεο με τον κόλλη Γάλλη στη Γαλλία. Κόμμα Χαριστέας! Να σβήσει. Σβήσει στην πλάτη του Ελγέρα. Εντάξει, είναι μια πάσα που δεν μπορούν να την κάνουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Αχ, πού το είχε πει αυτό. Νομίζω ότι αφού πέρασε το σκηνικό, το 4, μετά από κάποια χρόνια έγινε ένα ντοκιμαντέρ. Μάλλον στην ΕΡ τώρα, δεν θυμάμαι. Και εκεί ήταν η θρηλυκή ατάκα να σβήσει στην πλάτη του Ελιέρα. Παιδιά, τα φώτα αυτά δεν νομίζω ότι είναι πολύ βολικά την ώρα. Γιατί, ρε φίλε, πες τι κανένας τίτλος.
Αύριο εφημερίδες πιστεύω θα ριάσουν. Και κότσο χαλκιά, δεν το φύλακα, έτσι. Πρωταθλητές ξανά και τέτοια. Σήμερα είναι σαν αύριο. Σαν σήμερα. Σαν σήμερα. 4 of July. Την ημέρα της ανεξαρτησίας. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ο Φύσας ήταν και ο Φύσας περνούσε δύσκολα, φίλοι. Ο Φύσας ήταν τρύπα στα αριστερά εκεί πέρα. Είχαμε θέμα σοβαρό. Είχαμε πολύ δυνατό κέντρο. Ναι. Πολύ δυνατό. Με Ζαγόρ, Κατσουράνη και Καραγκούνη που έχασε και το τελικό. Καραγκούνη δεν έπαιζε το τελικό γιατί ήταν, είχε κάρτες. Ήμασταν πολύ δυνατοί. Είχαμε Γιούρκα. Γιούρκα και Γιαννακόπουλο είχαμε δεξιά. Φίλε, θα φανιστεί τίποτα από εκεί μέσα, τίποτα. Γιούρκα δεξιά, αφήσα αριστερά. Τράι Δέλα με καψί πίσω. Ναι. Ο Χαλκέντρος καψί. Ζαγόρ ο κέντρο. Ζαγόρ στο κέντρο, όχι στο τουρνά τη ζωή του. Δηλαδή ήταν σε. Σε δαιμονιώδη κατάσταση. Πραγματικά. Ναι. Άγγελο Μπασινά. Άτζι Μπασινά, σωστά. Άτζι Μπασινά, βεβαίω. Ο Μπασινά όμω δεν ήταν. Τι σύστημα παίζαμε. 4-3-3. 4-3-3. Αριστερά ποιον είχαμε, ρε φίλε. Δεν είχαμε παίχτη μέσα. Το Καρακούνι έβαζε εκεί. Ο Καρακούνι, ναι. Χαριστέα μπροστά. Στα πλάγια ποιοι ήταν. Γιαννακόπουλος Καραγκούνης. Όχι ρε. Ναι ρε. Και είχε πάρει και λίγο χρόνο νομίζω ο Λάκης σε κάποιο μάτς. Με τη Ρωσία νομίζω. Ή με την Ισπανία. Μπορεί. Ναι. Ναι, μας έφυγε ο Ζήσιλο έπαιρνε χρόνο μας αλλά... Ένας τι μας έφυγε. Κάποιος μας έφυγε. 10 είπαμε. Γιατί είπαμε 10. 4-3-3 σου είπα. Νικοπολίδης τέρμα. Ωραία, ναι. Ζαγοράς μπροστά από την άμυνα. Ναι. Okay. Μπασινάς Καραγκούνης μετά... Κατσούρ. Α, Κατσούρ ήταν. Ναι, ναι, σωστά. Κατσούρ, σωστά. Ναι. Κατσουράνης νομίζω... Όχι, δεν πήγε μετά. Ή μετά το γύρο, ή τη μεθεπόμενη φορά που πήγε στη Μπενφίκα. Ναι. Ναι. Που ο Κατσούρ ήταν όντως ότι καλύτερο είχαμε εξαγώγιο μου προϊόν. Τη μεθεπόμενη γιατί είχε κάνει μια ακόμα χρονιά στην ΑΕΚ με ντέμι πρόεδρο. Mm-hmm, mm-hmm. Σωστά. Ναι. Ο Ντέμι δεν έπαιζε πολύ. Στην Ατλέτικο. Προχωρήσαμε στον Ατλέτικο βέβαια. Ναι, στην Εθνική δεν έπαιζε πολύ όμως. Τότε που είχε βγάλει και δέσμενα επειδή πήγαινε στην Ισπανία, έβγαλε τραγούδι. Φεύγουμε καρδιά μου, τα αποφάσισα. Ακριβώς. Όχι, όχι. Που ήταν έγκυος και είχε κάνει το τουά στην κοιλιά. Τότε ήταν. Και με βίντεο από το δρόμο που πάνε στη Μαδρίτη. Ή που είναι στη Μαδρίτη. Κάνω με το με καμπύλη που λέγει ο Σάρωκς. Ναι, ήταν λίγο κακό. Ναι. Ποιον άλλον είχαμε. Μετά είχαμε κάποιους που δεν παίζανε, ρε φίλε. Στον πάγκο ποιοι ήταν. Γουχού. Γιώργος Ριγιάδελα, Γιώργη. Λάκη που είπαμε. Βασίλης Λάκης. Κάτσε να θυμηθούμε κανένα άλλο. Ζήση, τον είπαμε. Αυτό το 13, ρε φίλε. Το τρώει το φαΐ του. Πο, 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 πο. Ο Τσάρτας που επίσης έρχονταν με τον πάγκο συνήθως. Γιατί έπρεπε να τρέχουμε, έπρεπε να τον έχουμε λίγο πιο μετά να παίζει. ναι, γιατί εντάξει, δεν μπορούσα να ρε φίλε. Θα σα πω κάτι ότι και να λέμε για τον Τσάρτα. Πεχτάρετε. Πεχτάρετε, δεν τη συζητάμε. Τώρα, άστο, αυτό το αριστερό το πόδι. Με, δεν έχει βγει από τότε άλλο αριστερό πόδι στην Ελλάδα. Ναι. Τόσο καλό. Ναι. Κλασική φάση εδώ τη Πορτογαλία, η οποία κεφαλιά ξέρει, όρθιο στο τερματοφύλακα, η μπάλα πάει out. Χέλντερ Πόστιγκα. Ο Χέλντερ που καψίζει, ρε φίλε. Δηλαδή αυτοί τον ήπιαν το 4 ήθελαν να παίξουν πάλι δυνατή. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Λένε, okay. πάμε και μια μίκορα που θα πάμε στην Ελλάδα μετά, εντάξει. Μανής. Μανής, βέβαια. Με μαλλί μακρύ τότε, τώρα είναι κοντό. Μανής μακρύ μαλλί Πόρτο, μετά πήγε Ρωσία. Είναι σαν τον Φελάιν. Και ο άλλος από δίπλα, ρε φίλε. Γιατί Μιγγέλ, όλοι είναι. Νομίζω δεξί μπακ Μπενφίκα ο Μιγγέλ. Γιατί πέρασαν τα χρόνια, ρε καλλιρόι. Ναι, Μιγγέλ. Τι να κάνουμε. Πέρασαν τα χρόνια. Έτσι είναι. Ποιους άλλους είχαμε στον πάγκο τώρα. Που δεν παίζαν καθόλου. 23 είχαμε. Βενετίδη. Βενετίδη, Κατεργιανάκη. Φάνη Κατεργιανάκη. Βεβαίως. Πάνω κάτω τους είπαμε σχεδόν όλους. Το okay. Χου, ναι, αυτή ήταν. Ο Ντέμις, ο Ζήσης. Είχες πράγμα. Καλή ομάδα είχαμε. Δεν ήταν ασύμι. Θα σας ψάξω η αποστολή της Ελλάδας στο 4. Και ήταν, οι περισσότεροι ήταν ένας και ένας. Τι εννοείς. Ήτανε τώρα ταλέντα τα περισσότερα. Μην, ταλέντα σε τι θέλει. Ήτανε ταλέντα σε όλα τα επίπεδα. Σε διάφορα επίπεδα. Ήτανε. Ήτανε, ήτανε. Νταμπίζας. Ήτανε ταλέντα μεγάλα. Νταμπίζας, βέβαια. Είναι τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Είναι εκεί. Νταμπίζα είχαμε. Νομίζω ήταν. Μπήκε τώρα. Νομίζω ήταν ο Νταμπίζας. Α, δεν έπαιζε όμως. Περίμενα. Κάπου εδώ πέρα τώρα λογικά θα έχει την αποστολή σε αυτό το κείμενο που έχω πει. Δεν, η ενδεκάδα του Τερχάλη στον τελικό δεν μας ενδιαφέρεται. Θα τη βρω. Celebrations in Greece. Είμαστε πια. Και θυμάστε τι είχε γίνει τότε μετά, Ομόνιες και δεν συμμαζεύεται. Πρώτο σκόρ είχε βγει ο Μίλαν Μπάρος με 5 γκολ. Καλύτερο παίκτη ο Θοδωρή Ζαγόρα. Βέβαια. Ζαγόρ. Ζαγόρ και μετά MVP. Πήγε. Ναι, ρε. Είχε κάνει τρομερή. Είχε πάει στην Λέστερ. Όχι σε Λέστερ, ξέρω. Λέστερ ήταν, είχε πάει. Στην Πολώνη είχε πάει. Είχε πάει. Και μετά έρθει στον Πάουκ. Και μετά γύρισε στον Πάουκ, ναι. Μετά γύρισε. Ακουγόταν και τότε ότι θα γυρίσει μετά το Euro, αλλά ήταν πάνω στα καλά, οπότε πήγε στην Πολώνη ένα χρόνο ακόμα για να πάρει ένα συμβόλαιο καλό. Η Έλσα Τόλη ήταν που τα είχε τότε με ο Ζαγοράκης.
Πού να βγάλει το Ράκλιν γιατί έχει τότε. Καλά, ο Ζαχοράκης όντως ήταν και κοινό εκτελεστή. Δεν... Τώρα είναι ευρωβουλευτής. Δεν χάριζε. Δεύτερη θητεία. Για δεύτερη θητεία. Μεγάλη επιτυχία. Βέβαια, ρε φίλε. Μεγάλη επιτυχία. Εξαργύρωσε μεγάλη επιτυχία το γήπεδο. Φυσικά. Πρόσφερε και από άλλο πόσο στα γήπεδα. Ως πρόεδρος. Δημήτρης Παπαδόπουλος, τώρα που τον βλέπω εδώ πέρα. Ρε, μηταράς, ρε, βέβαια. Ναι. Ο Ζαγόρα κάνει δηλώσεις τώρα, τι κάνει. Το βάφει. Ο Ζαγόρα μιλάει, ναι. Ναι. Βασινάς βγαίνει. Το βάφει το μαλλί. Ποιος. Ζαγόρα. Βασινάς. Όχι. Ποιο μαλλί. Γιατί έχει και πολύ. Αυτό το ροξάκι, το ροξάκι αυτό που έχει. Όχι το ροξάκι, το τύπου δάνειο. Τι τύπου δάνειο, εσύ. Πολύ λίγες τρίχες έχει. Αυτές μπροστά, ρε παιδί μου. Όπε Πορτογαλία, τα εκ το φάγαμε. Με το χαλκιά θα το τρώγες, ρε φίλε. Με ποιο θα το τρώγες. Ωραίο παστέρι. Το Χέντερ Πόστιγκα. Κολάρα έβαλε. Έχει φορέσει φανέλα ελληνική ομάδα. Πιανή Νίκο. Παναθηναϊκό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ωραίο γκολ έβαλε. Δεν έχει φίγκο όμω, ρε φίλε. Φιγκάω, ναι, πού είναι. Δεν έχει φίγκο. Στο τέρμα ποιον είχαν αυτοί. Τον. Στο τέρμα ποιον είχαν, Ναι. Το Ρικάρντο. Ρικάρντο, έβαλε. Ωραία, φίλε. Φω. Παστελάρα. Κώστα γίνει πάλι αλλαγή όπως το Άμστερνταμ, τότε που έκλασε μαλλί με τον Άγιαξ. Να πούμε και βγήκε έξω. Τερματοφυλακάρο, Χαλκιά. Ναι, πολύ. Τερματοφυλακάρα. Είχε κάνει μια μισή πολύ καλή σχολή. Από του κορυφαίου Έλληνες τερματοφύλακες που πέρασαν ποτέ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Πέναλτι Ρεαλίτη. Το έδωσε ο Σιδηρόπουλος Αλυταράς. Το έδωσε, ρε φίλε. Το έδωσε ο Ρεαλίτη. Το έδωσε το Χαριστέα. Το έδωσε ο Ρεαλίτη. Έξαλλη Πορτογάλη. Αφήστε μα να κερδίσουμε αυτό τουλάχιστον. Έξαλλη. Μην είστε τώρα δηλαδή. Έξαλλη Πορτογάλη. Μην είστε, μην ξηγεστε. Ρικάρντου Καρβάλιου. Ρικάρντου Καρβάλιου. Μια δεν αναστάσει τώρα και εσύ τώρα. Τι πέναλτι. Ο Χαριστέας με την μπάλα. Ο Χαριστέας φίλε μια χαρά είναι ταχύτητά του. Το βλέπεις κοίτα. Ο Χαριστέας πόσο χρόνο είναι τώρα. 38. Εντάξει ρε εσύ τώρα ρε Αναστάσει. Το Χοντρούλη τι να κάνει. Τον έβγα λίγο εκτός σιγά. Δες το Χαριστέα κίνηση. Ωραία Χοντρούλη. Έλα δεν είναι αλλά εντάξει οκ. Άντα το δώσουμε. Ποιο το θέλει, για να δούμε. Να σβήσει την πλάτη του Ρικάρντο. Βασίλη Τσιάρτα. Άρα πάμε break. Όταν γυρίσουμε θα έχει εκτελεστεί. Το έβγαλε. Το έβγαλε. Βλάκα. Το έβγαλε τερματά. Μάλιστα. 15 χρόνια. 15 χρόνια. Έλα, μην ξηγέσαι τώρα. Μύρε πάλι. Παναγία μας, όλο μια στροφάρα, ένα Γιώργης! Ο Γιώργης ζει μετά από αυτό, μπορεί να μου πει κάποιος. Γιώργη, αν μας ακούς, απάντησε αν ζεις. Μέχρι να σβήσει το φεγγάρι, θα στο βάζω, να ξέρει. Και εγώ κάθε φορά θα γελάσω το βλάκερα, είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Oh, man! Πω, πήγε να βάλει τον κολάρα εδώ, παλικάρος. Έχεις ακούσει το διασκευή με το μαμά. Ναι, ρε. Στο βαλές. Εμένα μου ρωτάει. Α, συγγνώμη, δεν ξέρω. Γιατί έβλεπα τηλεόραση. Όχι, ούτε. Λα Γιώργη. Έλα Γιώργη, πάμε break. Στοίχημα.gr μαζί μας και στην πρώτη ώρα της εκπομπής και στη δεύτερη και σε όσες εκπομπές θέλετε εσείς. Η κορυφαία στοιχηματική εκπομπή. Εταιρεία της Ελλάδος, κατεβάζεται εύκολα και απλά την εφαρμογή σε tablet ή κινητά ανάμεσα και έχει να επιλέξει ανάμεσα σε εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού, live στοίχημα, καζίνο, cash-out, τα πάντα όλα τα οποία σας τα δίνει η στοίχημα. Πάμε στο break, Γιώργη, και επιστρέφουμε. Βλέπεις όμως κάποιοι το έχουν ακόμα, δεν είναι σε κακή κατάσταση. Sorry. Πορτογαλία. Ναι, κάποιοι το κορμί τους είναι καλά. Ναι, ναι. Ο Χαριστέας είναι μια χαρά. Του Πόστιγκα επίσης. Ο 4 είναι ο Καψής και αυτός δεν φαίνεται μια χαρά. Ναι. Και ο Τράι είναι σε καλή κατάσταση σχετικά. Καλά, ο Τράι ήταν βαρύς, φίλε, στα καλά του, τον έπαιζε μπάλα. Τώρα που δεν παίζει κιόλας, οκ. Okay. Ο Ζήσης είναι εκεί, δεν τον βλέπω. Ποιος Ζήσης? Ζήσης βρίζεται, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Αυτός μας έστειλε στο τελικό. Το δικό του γκολ. Χαριστέας, μια χαρά είναι. Ωραία, φίλε, ο Χάρη. Ωραία, φίλε. Μια χαρά είναι ο Χαριστέας, φίλε. Ωραίος. Αχ.
Το χάρη. Μια χαρά. Το χαριστέα που θυμάσαι μετά από το Euro, θα το θυμάστε πολύ. Ο Ρεχάγκελ το χρησιμοποιούσε ως εξτρέμ. Ναι. Και θυμάσαι το πανηγύρι που είχε γίνει. Μετά στην Αλβανία. Ναι, φίλε. Ναι. Και ήταν, είχαμε παίξει με την Τουρκία τότε, ή η Τουρκία ήταν πιο μετά που, είχαμε παίξει στο 3 Μαρτίου και είχαμε χάσει. Πιο μετά ήταν. Με του Αλβανού ήταν κατευθείαν καπάκι το πρώτο μάτς μετά το Euro. Πραγματικά μου τη μαγική εικόνα το 1-0. Ναι, δηλαδή έχει κάνει μισή φάση ο Αλβανός και μας έχει κερδίσει και είχε γίνει μετά κανονικά. Αλλά όχι λαϊκά δικαστήρια. Είχαμε μετά. Το μόνο που δεν περίμενα στο αεροδρόμιο ήταν. Βέβαια. Ωραία χρόνια. Και δεν είχαμε περάσει μετά στο Μουντιάλ το 6. Περάσαμε το 8 στη Πολωνία που γινόταν το Euro και μετά. Ή περάσαμε ρε εσύ. Κάτσε την μπερδεύτηκα τώρα. Euro 2004. Πότε μου παίξαμε τη Γερμανία και είχαμε χάσει 4-2. Γιούρο ήτανε. Γιούρο ήταν. Άρα το 8. Και μετά πήγαμε στο. Με Φερνάντο. Πήγαμε το 10 στην Νότια Αφρική. Με Φερνάντο ή με Ρεχάγκελ είχαμε πάει τότε. Το 10 πρέπει να είχαμε Ρεχάγκελ που πήγαμε στη Βουβουζέλα. Ακόμα. Ναι, ρε φίλε. Που είχαμε παίξει, ήμασταν κακοί. Και μετά. Είχαμε βάλει το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ που ήταν με την Νιγηρία. Σαλπιγκίδης. Σαλπιγκίδης. Αυτό το κάνει. Ναι, Σαλπιγκίδης, οκ. Okay. Και μετά το 14 που. Με θρυλικό πορκοπού. Όχι, Φάνη! Όχι, Φάνη! Και μετά το 14 που αν ήμασταν λίγο πιο τυχεροί, αν ο Λάζαρος έσπαγε την μπάλα μια-δύο φορές δίπλα του, μπορεί να το παίρναμε και εκεί, στη Βραζιλία. Το παίρναμε. Έτσι, πως πήγαινε η ομάδα τότε, τρένο, με Φερνάντο. Τρένο. Εύκολα το παίρναμε, νάτος, να ξέρεις. Νάτος. Εύκολα το παίρναμε. Αϊθαλής. Και εγώ λέω τότε με καλύτερη ομάδα από αυτή του Euro. Παρέσει που του δίνει και οδηγίες, ρε φίλε. Το έχουν πάρει τόσο. Φερνάντο είσαι, ρε φίλε, εννοείται. Άκου να σου πω. Εννοείται. Φερνάντο είσαι. Δεν το Φερνάντα, ωραία. Έτσι είναι. Βαμμένο μαλλί. Βαμμένο. Διάβαζα ότι. Να δώσω βρίσκω. 70. Διάβαζα σήμερα. Πριν το μάτς με τη Γαλλία. Ο Ρεχάγκελ, ρε παιδί μου, έχει κάνει ομιλία στην ομάδα μέσα. Και τους λέει να παίζουν σαν τον Μοχάμεντ Άλι. Ναι. Ότι ρε παιδί μου δηλαδή να περιμένουν στην άμυνα, αλλά είναι πολύ επιθετική όταν του έρχεται την μπάλα. Ναι. Και είχε βάλει το παλίδι. Και παίζανε μπουνιές στον αέρα και καλά. Δηλαδή ότι έκανε το παλίδι στον επιτιθέμενο και ο Ρεχάγκελ έκανε το παλίδι. Μάλιστα. Και σε ένα πηγαδάκι πριν φύγει η εθνική για την Πορτογαλία, στο αεροδρόμιο, ο Ρεχάγκελ γενικά τα έλεγε έτσι. Δεν είχε θέμα, ρε παιδί μου. Βγαίνει στα καφενεία δεν είχε θέμα. Και αν θυμάσαι τότε. Μαζί με τον Κατσουράνη επίσης ένα πολύ δυνατό εργαλείο ήταν ο Πατσατζόγλου. Ο Πάτσα. Τότε, στα καλά του χρόνια γι' αυτό, στον Ολυμπιακό. Ο Πάτσα. Και ο Πατσατζόγλου, λόγω δραματισμού, νομίζω δεν είχε πάει με την εθνική ομάδα. Και λέει σε ένα πηγαδάκι ο Ρεχάγκελ ότι αν είχα και τον Πατσατζόγλου θα το έπαιρνα. Και το πήρε χωρίς τον Πατσατζόγλου. Ωραία. Και ποιος ξέρει τι άλλα story υπήρχαν για. Ποιος τότε τα δεξιά. Για τότε. Γουχού είσαι, ρε φίλε. Πω, μια αντιπίθεση, Γιώργη. Έλα, πάνε Γιώργη. Και οι δύο. Έλα, Γιώργη. Πάρε και τη σέντρα. Άντρε, Παδόπλε, κουνήσου μπροστά. Ρε το Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Πάλι μπροστά μας η εθνική. Για να δούμε. Στο στοίχημα υπάρχει αυτό. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας. Τι έχουμε, Νικό, έχουμε τίποτα άλλο. Σήμερα τίποτα καινούριο. Να. Φιλικά τώρα έχουμε ξανά το Σάββατο. Ναι, 4 η ώρα, 5 ο Άρης. Όχι. 4 η ώρα Πάοκ, 5 ο Άρης. Όχι, 4 η ώρα Λάδος ο Άρης. Τι είναι η ώρα ακριβώς πάλι. Πα... Έτσι να κάνω εγώ λάθος, αν θυμάμαι. Νομίζω με έχει ενημερώσει ο εκλεκτός επικεφαλής του γραφείου ότι παίζουμε 4 το Σάββατο. 4 παίζουμε κι εμείς. Τέλεια. Πολύ καλό είναι αυτό. Τι πιο ωραίο από αυτό. Τι ωραία. Έτσι να κάνω εγώ λάθος και είναι 5 το παιχνίδι εκείνο. Ο Πάοκ παίζει με την Νόρτζελαντ. Ο Άρης με ποιον παίζει. Με την Γάνδη. Καλή την πρωταθλήτρια Βελγίου πέρυσι. Την πρωταθλήτρια Βελγίου, δύσκολα. Πέρυσι με αυτήν είχε παίξει φιλικό και ήταν όντως πολύ καλή. Παίζουν απευθείας ο μιλούς της Champions League. Ωχ, Νίκο. Ελά, Γιώργη. Ελά, Γιώργη. Τάκι, το φάγαμε. Τάκι, το φάγαμε. Θα είναι το Σάββατο. Σίγουρα θα είναι έτσι. Κάτι φορά έχει. Είχαν πέρσι και είχε πάθει παλάκα ο Κόλκας με έναν τύπο. Τον Εσίτη που είχε η Κάνδη. Που ήταν ένας κλασική περίπτωση μαύρου αμυντικού χάφερ. Παιδί μου, πολύ δυνατός. Τώρα δεν ξέρω αν έμεινε εκεί. Νομίζω πρέπει να φύγει σε κάποια φάση. Δεν νομίζω. Κοίτα, το Σάββατο δεν θα κατεβάσει την δεκάδα που κατέβασε χθες. Όχι, το Σάββατο έχει φίξιμο. Το Σάββατο θα κατεβάσει ό,τι καλύτερο έχει. Καλά. Το ρίχνει. Αυτό και πέτω μα, παιδιά, εντάξει, καθόμαστε πίσω και περιμένουμε. Δεν έχει τώρα, ναι, τώρα γιατί... να κάνουμε και πάρα πολλά. Γιατί πλέον έτσι όπως είναι η κατάσταση, άμα κάνει ακόμα ένα τέτοιο όπως το χθεσινό, ναι, θα αρχίσουν να σφίγγουν τα γάλατα, ναι, γενικότερα. Ναι, ναι. Για πολλού. Στον Πάο γενικά
Ωραία, ασχολούμαι στον Αμπέλ Φερέιρα, παιδιά. Οκ, okay, ναι, καινούργια πράγματα. Αν θα παίξει 4-4-2 και όλα αυτά. Στο κέντρο θα έρθει κανένα παίκτη για να δουλέψει λίγο με αυτόν ο Φερέιρα και γενικότερα να, ο Αμπέλ Φερέιρα, να τον δούμε να παίζει. Γιατί δεν υπάρχει παίξη εκεί, υπάρχει πρόβλημα. Σου είπα, δεν βλέπει καμία. Έμπαινα. Δεν βλέπει. Α, τώρα έμπαινε, ε. Τώρα φοράει αυτά τα ρούχα, μπαίνουν. Άσε ρε Νίκο. Πιστεύεις ότι η Έλλη θα γυρίσει και κοιτάξει εσένα? Με ποιον επιχειρηματία είναι αυτή την περίοδο? Παντρεμένη νομίζω. Παντρεμένη, το παντρεμένη αυτή την περίοδο. Γιατί όλο με επιχειρηματίες παντρεύεται. Δεν... Ναι. Αδυνατό πάνελ έχει σήμερα. Δυνατό πάνελ. Ναι. Ποιον έχει? Έχει Παπά, Άδωνη. Όχι Άδωνη, Βορύδη νομίζω. Βορύδη, σωστά. Θανασάρα Παφίλη. Πάρα πολύ δυνατό ο Θανασάρα. Από τους πολύ δυνατούς που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ίσως και πιο δυνατός γιατί οι άλλοι. Κουκουέ. Όλοι βγάζουν ρεσί. Πιο παλιά, στις εκλογές, δεν ήταν μέχρι ένα σημείο που βγαίναν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν έβγαινε τελευταία δημοσκόπηση μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. Έχει κοπεί αυτό πλέον. 34%, 24,3%. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Κάποιος ο οποίος δεν έχει αποφασίσει, ρε φίλε. Όχι, ρε, αφού το λέγανε και πριν που βλέπαμε στις ειδήσεις. Ότι. Ότι μέσα σε όλο αυτό κάνουν μια δημοσκόπηση με τους αναποφάσεις τους. Με τους αναποφάσεις τους και μια δημοσκόπηση χωρίς τους αναποφάσεις τους. Όχι, άλλο είναι το θέμα, ρε παιδιά. Λέω ότι παλιότερα επιτρεπόταν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Βάλει λίγο πιο να τα διδώνεις, ρε φίλε. Την ακούς έτσι. Το καταλαβαίνεις. Αυτός έρχεται εδώ να παίζει με το κινητό του. Έλεγα λοιπόν ότι παλιότερα, μία εβδομάδα πριν τις εκλογές, πριν ανοίξουν οι κάλπες, δεν επιτρέπονταν να βγαίνουν δημοσκοπήσεις, γιατί υποτίθεται επηρεαζόταν ο κόσμος και όλα αυτά. Για να μην επηρεάζεται. Πλέον δεν επηρεάζεται ο κόσμος, μάλλον. Πλέον okay. Ο φίλε είναι τόσο αναποφάσιστη. Ο Γιώργος πρέπει να είναι επιτυχημένος επιχειρηματίας πλέον. Ναι. Από το ένα στο άλλο πάμε. Η δική του ζωή, ρε φίλε, θα ήταν για βιβλίο. Δηλαδή αυτός πρέπει να έχει κάνει πράγματα. Ποιος, ρε? Ο Γιώργος. Ξέρεις πράγματα που δεν ξέρουμε. Έχει κάνει. Πρώτα απ' όλα είναι και αυτός και είναι δεινός εκτελεστής. Ναι. Μια φήμη υπήρχε ότι ένα φεγγάρι δραβεριζόταν με την αλλαγή Γερμανού. Μπορεί. Μπορεί. Ο Γιούργας με Λαμπορκίνι, έτσι. Γνωστά είναι αυτό. Με Λαμπορκίνι με την πόρτα πανίγει προς τα πάνω. Λαμπορκίνι, μηχανές και τέτοια. Είναι λάθος της ταχύτητας. Άμα έχεις λάμπο που έλεγε η κυρία ψυχή. Ποια. Ποια. Καλά, δεν ξέρεις ποιος έλεγε το άμα έχεις λάμπο. Πρώτος του Άρη. Σκόρδα. Όχι. Είχε λάμπο ο Σκόρδας. Α, ναι, ο Γιώργαρος. Έλα, Γιώργη. Γιώργο το λέω στο μικρό. Ναι. Άμα έχεις λάμπο. Τζόρτζ Γαλανός. Βέβαια. Μπανάνες, δεν πήγα εγώ μπανάνες. Ξέρεις κάτι για τον Σιταρίδη παραπάνω? Έτσι λένε, φίλε, ότι η ζωή του είναι, δηλαδή η ζωή δική μας είναι ένα βράδυ δικό του. Ναι. Είναι πολύ δυνατό παρεάκι ο Άτζη Μπασινάς με τον Αντώνη Νικοπολίδη και οι γυναίκες τους, όπως ξέρω. Ναι. Υπάρχει ένα σύνθημα και την έννοια του Νικοπολίδη, δεν θα το πω πέτα στο διάλειμμα, σε σένα. Πες το. Δεν μπορώ να το πω, ρε φίλε. Γιατί τώρα. Μέχρι εκεί που μπορείς να το πεις. Είναι χιδαίο. Γιατί? Δεν γίνεται να το πω. Δεν γίνεται να το πω, ρε φίλε. Γιάννη, δώσε χαλί. Στο μακαθό, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό. Αυτά τα βγάζανε εξέστοτε ο Νικοπολίδης, έχει φύγει το Παναθηναϊκό να πάει στον Ολυμπιακό. Και μετά, ρε παιδί μου, βγαίνανε διάφορα. Τότε ξέχαν το επίθετό τη, δηλαδή. Ναι, ρε, εσύ, εντάξει. Είναι εκπληκτικό. Η βάζα ρε, είναι πολύ περίεργη, φίλε. Είναι ύπουλη φάρα. Καταλαβες. Είναι ύπουλη φάρα. Και επειδή έχουν φάει πολλά τρυπήματα, δηλαδή τώρα ο Νικοπολίδης ήταν, ρε φίλε, σημαία. Αφού δεν το πάνε. Πήγε στον Ολυμπιακό. Ο Μιχαλάκης, ο Κωνσταντίνου, είχε πάει τότε ο Βαρδογιάννης είχε δώσει στον Ηρακλή να κάνω λεφτά. Πρέπει να είναι η πιο ακριβή μεταγραφή που έγινε στην Ελλάδα. Ωραία. Δις πρέπει να ήταν τότε. Και μετά πήγε στον Ολυμπιακό κι αυτό. Και μετά κι αυτό με το που όχι, δεν πάω στον Ολυμπιακό, που δεν πάω στον Ολυμπιακό, πήγε λεφτά πάω στον Ολυμπιακό. Καταλαβες. Οπότε και η Μαύνα εκεί είχαν ρε παιδί μου κάνει σε κλίματα. Άλλοι είναι που έχουν κάνει αυτό το δρομολόγιο. Υπάρχουν. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα για πιο σημαντικούς παίχτες, ας πούμε τώρα, okay, ότι έχουν κάνει και άλλοι και άλλοι το έχουν κάνει. Τον Νικοπολίδη όμως τόσα πόσα χρόνια τον είχαν στο κλάσιμο, γιατί παίζει ο άλλος. Εντάξει, φίλε, το βουνό έπαιζε. Γιώζε Βάντσικ. Βέβαια. Οκ. Okay. Απλά τώρα, αν ρωτήσετε τον Νικοπολίδη που έχει μοιραστεί η καριέρα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, οι Βάσιλοι τον έχουν στο Πινελίκι. Ακόμα. Ναι, ρε, εννοείται. Μα σκέψω ότι και ο Νικοπολίδης γενικότερα, θυμάστε το που είχε γίνει. Πω πω το βρήκατε, σας πέσαν τα μαλλιά του, ρε φίλε. Άρε ζήσει. Άρε ζήσει. Άλλο εκπληκτικό καφέ, καλά. Τρομερή περίπτωση. Εσείς τα ξέρετε όλα. Αυτός ξέρει για το ζήσει. Εγώ δεν ξέρω. Ο δικός κολλητός είναι. Τρομερή περίπτωση.
Τον περίπεδο σε ανθρώπου γενικότερα, όχι καφενείο απλά. Δηλαδή. Στα χαμένα. Είναι. Βέβαια. Δεν μου προκαλεί καθόλου εντύπωση. Πώς θα λένε, δεν θα κατεβάσει τώρα γιατί βάλει γκολ. Μέγιστο σκόρερ των γηπέδων. Κίλερ. Ο Ζήσης, βέβαια. Ναι, ασταμάτα σκόρερ. Κίλερ των γηπέδων, φίλε. Πραγματικά. Δηλαδή δεν ξέραμε εντάξει. Πότε σταματάει. Ναι. Τέλος πάντων. Και τι έλεγα πριν για τον Νικοπολίδη. Ναι. Και ο Νικοπολίδης, αν θυμάσαι μετά, αφού έχει πάει στο Ολυμπιακό και υπάρχει, ρε παιδί μου, μία. Τέλος πάντων. Που ασχολιόντουσαν όλοι μαζί του. Τον ναι. Κύριο Μάκη. Ναι, ναι, αυτό δεν το πω καθόλου. Ακούσες και τον Νικοπολίδη τώρα. Ναι. Θυμάσαι μετά που γίνεται κυπουρός. Από εκεί το έχει μείνει και το. Όλοι οι διεθνείς τότε είχαν πάρει μια θέση στο δημόσιο. Ναι. Αν θυμάσαι ο κυπουρός, πρέπει να κάτσει στον Πειραιά. Ο Νικοπολίδης. Και του δώσανε θέση κυπουρού. Ναι. Ναι. Τους άλλους τι τους κάνανε. Δεν ξέρω, τίποτα πρακτορία. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πρακτορία σίγουρα. Τόσα λεφτά και του δώσανε. Σίγουρα βάλανε πυροσβεστική. Δεν μπορεί να μην του βάλανε. Πρακτορία, παιδιά, δώσανε πολύ. Πυροσβεστική και πρακτορία, πολύ και πυροσβεστική. Πρακτορία. Οπαπ. Ναι. Τι πρακτορία, όχι μοντέλων. Του Ζαγόρι είναι κοντά στο γήπεδο. Του Ζαγόρι. Έχει. Ναι, ρε. Αλήθεια. Θοδωρή Ζαγοράκη. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει με το ότι είναι ευρωβουλευτή και όλα αυτά. Και τα παίρνει. Και δυνατό πρακτορείο κιόλα τώρα. Καλό. Δεν μπορεί, ξέρω τι να σου πω. Καλά, μπορεί από εσύ και μετά να έχω να πω το όνομα, ρε φίλε, ξέρω εγώ τι να σου πω. Δεν έχω κάτσει ποτέ να δω τώρα πάει ο Άρα. Αυτή είναι η κουμπίτση ο Άννα Λίλη στο Open. Revenge Buddy. Το έχει δει το Revenge Buddy. Όχι. Καταπληκτική πρέπει να είναι. Δηλαδή πρέπει να είναι πραγματικά από τα χειρότερα προγράμματα στην ελληνική τηλεόραση πλέον. Κάνει τηλεθέαση όμω που μαθαίνω. Κάνει τηλεθέαση. Ναι. Σαν το Κωνσταντίνου και Ελένη που κάνει πενιντάρια, δεν κάνει τηλεθέαση κανένα. Κανένα. Αυτέ τι μέρε. Κανένα. Σεβασμό. Νίκο, εσύ γελάς με τον Κωνσταντίνου και Ελένη, τώρα πάντα πλάκα. Καμιά φορά να έχει τα βάλει τα ξέρουμε, όχι, αλλά μια-δυο φορέ, οκ, μπορεί να γελάσει. Όχι μια. Κοίτα, εγώ να σου πω κάτι. Γελάω ακόμα και τώρα. Το μεσημέρι πριν φύγω για τη δουλειά, κάθομαι και τρώω. Θέλω να ψιλοχαζεύω κάτι στην τηλεόραση. Σε ακούγεται πριν φύγω για τη δουλειά, να ακούγεται να φύγω στο εργοστάσιο. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Πριν φύγω στη φάμπρικα λοιπόν. Πριν φύγω, ρε παιδί μου, στην εργατιά, α πούμε εδώ πέρα. Κάθομαι και τρώω πεπώνυμη τυρί. Ναι, κάθεσα σήμερα, α πούμε, φάγα τυρί. Τρέχοντα λοιπόν την πεπώνυμη φέτα. Πεπώνυμη τυρί, ναι, φέτα. Λοιπόν. Να έχω λίγο πεπονάκι τώρα. Ωραίο το πεπώνυμη, φίλε, δυνατό. Αλλά αυτό και πάνω δεν μα βοηθάει. Λέω κατά χαζέψω. Είναι πάλι ο χοντρό, που είναι το χοντράδι πάλι αυτό. Και τσαλακώνει. Πάλι σε Μακδόναλντς με οδηγήσει αυτό σήμερα. Πάλι τα ίδια. Πού είναι το χοντράβι τώρα πάλι, Ρενικό. Πάλι τα κόλλα βλέπω. Δεν πρέπει να είναι κάτι που το μπορεί να σκεφτεί. Τα κολλάδια καίγονται, ωραία. Τι τρώω. Γύρω έκοβε πριν. Θα σου είπα που έπαθα έγκαμα στη γλώσσα από το γέννητο κολοκύθι, έτσι. ναι, ρε φίλε, πήγαμε την Κυριακή, ρε, πήγαμε στο Παρθενώνα να φάμε. Εντάξει, Παρθενώνα, πολύ ωραία. Ακρόπολη. Λυσούσαμε όλη μέρα, δεν είχαμε φάει τίποτα. Είχε πάει πάω στο χειμώνα, δεν ξέρει ποιο είναι Παρθενώνα. Όχι, κάπου είναι ένα χωριό πάνω από το Μαρά. Λοιπόν. Έρχεται, ρε παιδί μου το. Δηλαδή πήγαμε σε τίμια ταβέρνα και το γνωστό φαγητό ταβέρνα, ρε φίλε, με τα συγκεκριμένα πράγματα. Ξέρεις, βασικά τα πρώτα που παραγγέλνεις είναι ένα τζατζίκι και μία κολοκυθάκι. Και έρχεται το κολοκυθάκι το μεταξύ και σαν άπειρος εγώ το παίρνω εκεί πέρα όλο και γύρι, ρε φίλε, πανηγύρι, ναι. Πανηγύρι. Οι δυο σας. Όχι, παρέα, παρέα. Κατάλαβες. Για την παρέα. Ναι. Μάλιστα. Για την παρέα. Βιάστηκες. Παρέα. Νίκο. Τι αποφάσισες, Νίκο. Τώρα, εγώ δεν θα τρώω. Είναι η Βασίλη που είναι και δίπλα και είναι στον δρόμο και να μην ζωριστεί. Να σου πω κάτι. Ναι, και να φάμε παρέα, μην κάθεσαι μόνο να τρώσει. Δεν θα φάμε εμεί, θα τρώσει. Ναι, γιατί σκέφτεσαι. Να μιλάς με εαυτό σου, γιατί εγώ δεν ξέρω ακόμα. Όχι, δεν θα φας. Αν φας, τρώω. Θα φάει στο τέλο, θα φάει. Δεν ξέρω. Αν φας, τσαλακώνω. Όχι, ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ να τσαλακώσω τέτοιο πράγμα γιατί το βράδυ υποφέρω. Έλα, ρε Νίκο τώρα. Ναι, καλά, τάχα είναι αυτά. Τάχα είναι. Πλάκα, δεν φορά το σου που έφυγα την προηγούμενη εβδομάδα δύο πιτόγερα και μετά όλο το βράδυ μου. Δύο πιτόγερα, ρε Νίκο. Όχι ένα άντρα. Πότε έγινε αυτό. Όταν με έχεις παρατήσει και δεν είχα τι να φάω. Αν φας, κερνάω. Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Αλλιώς θα πάω να πάρω McDonald's. Να τα σκεφτώ στον δρόμο μου είναι. Η φάση εκεί πέρα μου αρέσει λίγο κότσος, λίγο κυρβασίλης, λίγο θα έχει ψωμάκι τώρα εκεί πέρα. Λίγο να το σιδερώσουμε. Βάλε κέτσαπ, βάλε κέτσαπ και μαγιονέζα. Βάλε μαγιονέζα. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Βάλε φίνα. Χέρι ρε άλλη τη Σιδηρόπουλε, χέρι. Σφαγή τη Πορτογαλία. Σφαγή. Η Ελλάδα στην επίθεση. Καλά, δεν τη λες η επίθεση. Καλά, αυτό τώρα έτσι όπως πήγε. Τι είναι 90 λεπτά, ρε. Βάζει να παίξει το κύριο 60 να τελειώσει τώρα. Τι είναι 90 λεπτά. Θα μείνουν στον τόπο οι άνθρωποι. Είναι Ρενίκο. Από όλη την ώρα αλλαγές κάνει. Τα κάπα 15-80 παίζουν. Ρενίκο τώρα και εσύ. Είναι και 40 βαθμού Κελσίου έχει ρεφιλεί στη Ριζούπολη. Με το μαξιλάρι. Τι κάνει, ρε. Με το μαξιλάρι, φίλε. Τι κάνει, ρε. Ωραία. Στο Ισραήλ είναι Ρενίκο. Χοντρία κρίδα. Αβά, αναγκύλα. Χοντρία κρίδα. Στα μέρες είναι. Έχει φάει τέτοιο Νίκο, έχει και σκοτώσει το γήπεδο, έχει τίποτα τέτοιο. Τι λέει! Έξω το γήπεδο, βγάζει τίποτα τέτοιο. Δεν θα απαντήσω.
Έλα, γιατί τον κάνεις να βουριάζει τώρα έτσι. Όχι, δεν θα απαντήσω, γιατί θα του πω, ας πούμε, την επόμενη φορά στην επόμενη βουλή. Λέγε ρε, έχει κάτι τέτοιο τώρα. Πρέπει να σκεφτεί την Τουρκία. Λέγε ρε. Με την Τουρκία τι ίδιοι είμαστε, ρε φίλε. Τι είστε, ίδιοι είστε. Ίδιοι είμαστε όλοι. Είστε, δηλαδή. Τα κεμπάπ που τόσο για αυτά από πού βγήκανε. Εγώ τρώω κεμπάπ. Έχει τέτοιο εξοπλισμό τώρα, πες την αλήθεια, στα ίσα. Έχει κανένα τέτοιο να. Α, χάνει. Δείξε μας λίγο τι είναι όμως, ρε φίλε. Τώρα, φίλε. Τι έχει όμως αυτό το πράγμα. Βαλαντένα. Βαλαντένα, ρε Γιώργη. Έλα, Γιώργη. Έλα, Γιώργη, ωραία, φίλε. Ωραία, φίλε. Ωραία, καλή ρίξα να τρώγαμε εκείνο τον μπέργκερ, ρε. Και ο Καλύδης δεν το λυπάται καθόλου. Ναι, σιγά με λυπηθεί. Έχουμε φάει μια φορά φίλε σε αυτό το μαγαζί του και ήταν. Σε ένα από τα μαγαζιά. Έχει επική, επική τσαλακομάρα. Έχει ένα μέσα στη λαχαναγορά. Σου είπα, δεν σου λέγανε άλλη φορά που έχει μια καντίνα λίγο πιο trendy μέσα στη λαχαναγορά του Ρέντι. Α, αυτό. Αν μου το έχει πει, ναι, ναι. Είναι η κεντρική λαχαναγορά τη Αθήνα εκεί πέρα. Ναι. Γυρίσαμε τα κουφονίσια 10 η ώρα. Δεν είναι τώρα καντίνα του ναι. κ. Βασίλη. Ναι. Είναι πιο trendy, ρε παιδί μου, και δεν είναι καντίνα που τρώσαι με 3 ευρώ. Τρώσαι με 15-20. Ναι, okay. Okay. Αλλά πολύ τσαλάκα, ρε φίλε. Πολύ δυνατό. Νομίζω είχαμε πάρει όλο το κατάλογο. Πολύ δυνατό. Και είχε λαό. Τι είχε και λαό και ήταν και αυτός εκεί πέρα. Και ήταν και αυτός σέρβιρε, με σαγιονάρα και σέρβιρε και μιλούσε στον κόσμο. Τραπέζια. Και μάζευε τα τραπέζια. Και τραπέζια. Μπράβο του. Έτσι δυνατός. Είναι τα σωστά αφεντικά. Χρύσανθε. Άσχετο. Και όταν λέει πήγατε όλο τον κατάλογο όντως. Όλο τον κατάλογο ρε παιδί μου. Τώρα τι είχε εκείνη τη μέρα ξέρω εγώ. Είχε κάτι chicken wings τα οποία ήταν καταπληκτικά. Ωραία. Γιατί ήταν με δικό του κουρκούλι. Ναι και κρούστα. Και είχε, δεν θα πω ότι είναι το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει, αλλά είναι σίγουρα στο top 3. Βγαίνω και λέω ότι είναι το καλύτερο. Ήταν πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Άρα θα πάμε τώρα να σου πω κάτι όλο για φαγητό. Μιλάμε, κύριε Βασίλη, θα πάμε μετά τελείως. Λες, ε. Και λίγο κότσο. Να σου πω κάτι. Δίκιο έχει το παιδί. Είναι από το πρωί με ένα αυγό, μια ντομάτα, ένα γκούρι και πεπόνι με τυρί. Δυο πυροσκή. Και δυο πυροσκή. Δυο τρίγωνα πατοράματος. Τριγωνάκια, μάλλον, να το πω σωστά. Εντάξει, δεν έχει συμπληρώσει τις θερμίδες που πρέπει. Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό που μου το έχουν πει ότι πρέπει να συμπληρώνει συγκεκριμένε θερμίδε κάθε μέρα, λέει. Φυσικά και για να μην παχαίνει και για να. Πόσο πρέπει να είναι αυτές, παιδιά. Ανάλογα τον... Αυτό είναι ανάλογα με, τα... με το ύψο σου. Κοίτα, νομίζω, νομίζω χωρί να θέλω να πω χαζομάρα, στου άντρε πρέπει να είναι κοντά στι 2.000. Δεν είναι στάνταρ. Δεν είναι στάνταρ. Κοντά σου λέει, ρε παιδί, μπορεί για κάποιον. Ναι, για ένα φυσιολογικό. Παιδιά, τα είχαμε διατροφολόγο. Δεν είναι στάνταρ. Μίλησε μας γι' αυτό, να το. Βγήκε το επόμενο μισάωρο. Έχω εικόνα. Εντάξει. Τα είχαμε διατροφολόγο. Grabs the popcorn. Για πες. Talk about it. Είχα, ρε παιδί μου, εικόνα για αυτά τα ζητήματα. Γαλουχήθηκα μέσα σε αυτά τα πράγματα. Εγώ έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις τώρα. Από εκεί έχει κρατήσει δηλαδή το πρωινό ντομάτα αγκούρι αυγό. Όχι, ρε, με την ρόσα βρώνα μόλι την ώρα. Ναι, οκ. Okay. Καλό είναι να μην λέγονται ονόματα στον αέρα. Μπορεί να μην θέλει να ακουστούν. Α, δεν έχει θέμα. Μια χαρά ακόμα. Δεν είναι το αυτή η διατροφολόγο. Τι δεν είναι το αυτή το. Να ρωτήσω κάτι, το ασκούσε το επάγγελμα. Δηλαδή. Πρακτική. Έκανε τώρα, αλλά το ασκεί. Τώρα κάνει άλλο επάγγελμα προσωρινά, σεζόν. Ωραία, να ρωτήσω τώρα λίγο κάτι άλλο. Έχω να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Συγγνώμη, νόμιζα να τελείωσε. Πρώην δεν είπε. Πρώην. Πού ξέρεις τι. Καλά, και τι σημαίνει, δεν έχουμε εικόνα, δηλαδή τι γίνεται. Μη φωνάζεις, σου μιλάω πάρα πολύ ήρεμα. Και εγώ, τελείωσε το παιχνίδι, σίγουρα θα ήταν 50-90 λεπτό. Τίποτα, γιατί... το όλο Σιδηρόπουλο. Το είπε ο Καθηγητής, θα τελείωσε να θέλουμε. Και πυροτεχνήματα και τέτοια, είμαστε πια πρωταθλητές και κλπ. Απονομή ξανά. Να το πειρατικό έχει αλλάξει εκεί πέρα και δεν συμμαζεύεται. Στον άνθρωπο, καμόλα, αδερφιά. Ο Κώστας Βερνίκος δεν πήγε, άξιζε στον Ολυμπιακό. Κρακ. Ναι, κολλητέ, κρακ, κρακ. Ποιον? Είναι υπεύθυνος διεθνών σχέσεων. Βεβαίως, ο Κώστας Βερνίκος. Και πώς πήγε. Παντελή καφέ δεν είπαμε, ρε φίλε. Ναι, ρε. Πώς πήγε. Α, τώρα είναι επιχειρηματίας ο Παντελής καφές. Και κοιτά το χωριό μου. Άρα, Φερναντάο, Ντέμις εκεί πέρα. Σακάκι πολύ δυνατό, Φερνάντο. Πολύ δυνατό. Εγώ προτείνω να γυρίσουμε στο προηγούμενο θέμα. Καλό μεσημεράκι εδώ. Καλό μεσημεράκι εδώ. Χορπηδάει, ποια είναι αυτή. Δεν ξέρω. Είμαστε πια πρωταθλητές. Δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή τώρα θα γίνει και άλλη φορά όταν θα είναι όλοι. Ε, όχι, και τόσο που άδειξαν πολύ ήταν. Άρε ότο. Άρε ότο. Χεα ούτο. Χεα ούτο. Χεα ούτο. Αούτομπαν. Το Παλίδης. Το Παλίδης. Αυτό έκανε καριέρα λόγω του Ρεχάγκελ. Εκπληκτικό. Τι καριέρα έκανε. Μετά έκατσε πρώτα από ό,τι σε φάση. Ήταν, τι ήταν, κάτι ήταν φανάρι. Με Γαλανό, με Γιώργο Γαλανό, με Λάμπο. Ένα πόστο να είχαμε να λέγαμε έφυγε μετά. Μάλιστα. Έχουν γίνει και αυτά στον Άρη, δυστυχώς. Δεν ήταν προπονητής, ρε. Και ποιος ήταν προπονητής. Τότε ο Παύλο Κάμπος. Α, καλά.
Ο Πάολο Κάμπος. Πάολο Κάμπος, ναι. Μάλιστα. Στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Ναι, ναι, ναι. Καθημερινά στοίχημαν οι καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν στην αγορά. Μία πολύ πολύ μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Ακόμα και σε μέρες που πιστεύετε ότι δεν υπάρχουν επιλογές, η στοίχημαν έχει. Έτσι. Και με Wimbledon πλέον. Σήμερα δεν έχω εικόνα, Νίκο Παδοπλή, να σου κάνω κάποια. Νομίζω αύριο παίζει Σάκαρη. Τρίτο γύρο. Εδώ έλεγε πριν ότι η Σάκαρη. Κέρδισε τον Κύριο σήμερα. Εντάξει, αναμενόμενο. Okay. Για πες. Εδώ έλεγε πριν ότι η Σάκαρη κάποιον κέρδισε, κάπου πέρασε. Χθες κέρδισε. Σήμερα δεν πρέπει να παίζει. Αύριο παίζει με τη Σβιτόλινα. Σβιτόλινα, μάλλον, συγγνώμη. Σβιτόλινα. Και Σβιτόλινα, Σβιτόλινα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, 107,4. 4. Λοιπόν, τι ώρα που θα ήταν να ακούγονται στον αέρα αυτά που λέμε τόσα αέρα. Τα φιλιά μας στην αγάπη Γαβριλίδου. Περαστικά. Αγάπη, γεια. Το κουτί πέτατο με μετά, μην το βρει ο Μπρένος. Και όχι τίποτα άλλο. Ο πρώτος που θα μπει στο τούτι εδώ πέρα. Όχι, ο Τσαρός είναι ο Σαλμάς, μπει πιο μετά. Ο Σαλμάς που άμα ο δει. Ο Μπάτμαν, έξω. Ο Μπάτμαν έξω είναι. Ο Σαλμάς άμα δει κουτί. Ορμάει σαν να έχει να φάει μια εβδομάδα. Ναι. Δεν χαρίζει. Ναι, Νίκο, έτσι είδες φαγητό, κάτσε. Είχε φέρει μια φορά η μάνα του Χρήστα του Κυραστέλα κάτι σπανακοπετυροπιτάκια τέτοια ωραία, ρε παιδί μου. Και σπιτικά και όλα, θα σου λέω ωραία. Και σπιτικά και όλα. Τι θα έκανες δηλαδή. Δύο κουτιά μεγάλα. Ναι. Το ακούω εγώ εντάξει το πρωί, λέω δύο κουτιά μεγάλα. Εγώ πάω 104, θα έχει μείνει κάτι. Δεν έχει μείνει. Ούτε... Καλά, και εσύ ήσουν απίστευτα αισιόδοξο. Ούτε το χαρτί. Γιατί ήταν ο Σαλμάς. Γιατί ο Σαλμάς τρώει και παίρνει και σπίτι. Είναι εκπληκτικό. Ο άνθρωπο που είναι φαν τη Αγγλία και δεν έχει πάει ποτέ στην Αγγλία. Σε πιάνει μια ιδέα δηλαδή. Ναι, είναι εκπληκτικό με αυτό που γίνεται με τον Μάγκα Σλάμα. Είναι λάτρε του αγγλικού, το σέρι του Αγγλία κτλ. Δεν έχει πάει ούτε μια φορά στην Αγγλία. Καλά, μπορεί να με βόλεψε, ρε φίλε. Δεν βόλεψε. Ο άνθρωπο κάθε καλοκαίρι πηγαίνει σε 4 νησιά. Σωστό. Σωστό. 200 νεκροί. Η αγάπη στέλνει και λέει: όπα, είχε τρίγωνα. Είχε. Όπω το είπε. Παιδιά, εσεί ακροατέ του Γιώργου Ζαγόρα, να ξέρετε, επειδή ο Γιώργο κάνει διατροφή, δεν τα τρώει. Φέρνει τα τρώει, εμεί δεν έχουμε πρόβλημα. Μα τα φέρνουν οι άνθρωποι, δεν έχουν πρόβλημα. Χθε δηλαδή τσαλακώσαμε την τούρτα. Σήμερα τσαλακώσαμε τα τρίγωνα. Και του Ελενίδη. Πιο καλά σήμερα. Πιο καλά σήμερα. Οκ, okay, είναι γιατί εγώ φαν τη τούρτα δεν είμαι. Του Ελενίδη. Είναι ρε φίλε, όχι μόνο η κρέμα, είναι το φίλο. Εμένα η κρέμα δεν μου αρέσει, το φίλο μου αρέσει. Το φίλο δεν είναι πολύ ωραίο. Η κρέμα είναι. Ρε καλλιρόι, η κρέμα είναι η πεμπτουσία του τριγώνου τώρα δηλαδή. Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ότι και το φίλο. Είναι τραγανό, δεν είναι ελαστικό τόπο αλάσμου που κάνουν και είναι σαλάστικο. Είναι πολύ ωραίο. Τρομερό όπω αυτό. Για κανένα δεν κάνει τριγώνα στο Ελενίδη, τέλο. Δεν μπορεί να κάνουμε άλλη κουβέντα. Και όπω έχει πει σωστά και ο Σταυρό στο πανόραμα. Και συγκεκριμένα του Ελενίδη στο πανόραμα και του Ελενίδη πηγαίνοντα προ Καλαμαριά από την αριστερή πλευρά δεν του δρόμου. Όχι εκεί κοντά, λίγο μετά την. Εκεί, δεν έχω φάει εκεί. Στην Ανθέων, στην αρχή. Ανθέων. Ανθέων, Ανθέων. Ναι, όχι εκεί. Παπανδρέου τώρα πια. Ναι, σωστά. Έτσι. Έτσι. Εκείνα τα δύο. Πασοκάρα. Με το πιο. Το άσπρο το. Αυτό που το κουτί, όχι το κόκκινο. Αυτό που είναι στο τέτοιο. Κάτω από την Αβαρίνου, την Τζιμισκή. Και εκεί έχει ένα Ελενίδη. Και εκείνο τέτοιο είναι. Άσπρο. Άσπρο κι αυτό, ναι. Εκεί την κρέμα την είχε ξεχωριστά σε αυτά τα μαγαζιά, ξέρει. Θα γεμίζουν εκείνη την ώρα. Θα πάω να τσαλακώσω ένα κουτί αύριο. Ρε τσαλάκα που πέφτει. Εγώ επειδή γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι δεν μου αρέσει τα γλυκά, είμαι φαν. Ναι. Αλλά δεν το είμαι φαν του σιροπιαστού. Δηλαδή, ναι. Καταλήγω ότι τα αγαπημένα μου λεγόμενα σιροπιαστά. Όχι αγαπημένα, αλλά ωραία. Το τρίγωνο δεν το λες ακριβώς σιροπιαστό, ρε παιδί μου. Είναι, αλλά είναι κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή. Θεωρώ ότι είναι από τα κορυφαία γλυκά που υπάρχουν στο πλανήτη Γη. Όχι. Το τρίγωνο. Εμένα το αγαπημένο μου. Παρότι είναι κάτι πολύ απλό να το καλοσκεφτείς, έτσι. Ποιο. Το τρίγωνο, ρε παιδί μου, δεν είναι κανένα γλυκό. Είναι στα top. Είναι. Ναι, δεν είναι όμως κανένα γλυκό τρελό, ας πούμε. Φίλο, κούστα, ξέρω εγώ, σλοκιασμένο και τα κρέμα. Τα πλάι είναι τα πιο ωραία πολλές φορές. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι γενικά σε όλα τα πράγματα στη ζωή, πιστεύω, Νίκο. Σωστό. Εγώ μικρός είχα ρώτα με τα εκλέρ. Καλό και το κλέρ. Η γιαγιά μου πάντα έτρωγε ροδίνια. Ωραίο και το κλέρ. Είχα το προνόμιο όταν. Είναι τον αγαπητό. Εκλέρ από το Αργενλί. Είχα το προνόμιο στα παιδικά μου χρόνια, ο νονός μου τότε, να ήταν υπεύθυνος στο πλεζίρι, στο πανόραμα. Mm-hmm. Ζαχαροπλάσια κτλ. Και όποτε ερχόταν σπίτι με την ονά μου, μου έφερνα τεράστιο κουτί από αυτά τα μεγάλα που βάζουν τις τούρτες και ήταν όλο την καρισμένο μέσα στα κλεράκια. Καλά τα κλεράκια. Και το έδινα ασταμάτητα. Είναι ψωμωμένα. Ωραία είναι κλεράκια. Πάρα πολύ ωραία τα κλεράκια. Ξέρεις ποιο άλλο είναι καταπληκτικό γλυκό, Νίκο? Αλλά κάποιοι δεν το εκτιμούν. Ποιο? Ο μπαμπάς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το γλυκό. Δηλαδή ποιο σκέφτηκε να φτιάξει μπαμπά. Μια κόσα συντροφή και έλα. Έξω 12 η ώρα τελειώνουμε, περίμενε. Άντε σιγά σιγά, είναι δυνατό ρε. Ο μπαμπάς σου είμαι.
Δημητριάδη! Ωραία, την μπεργκεράδα τσαλακώνει πάρα βασιλιά. Όπως είπα, θα φάμε μετά. Δεν γίνεται. Αυτό στις πέμπτες μας καταστρέφει. Δεν υπάρχει αυτό. Μπαμπάς. Και βγαίνει και σε διάφορα μεγέθη. Βεβαίως. Και βγαίνει και τον μπαμπαδάκι. Βέβαια. Βγαίνει και εκείνος ο μπαμπάς που είναι τεράστιο. Και σε γνωστή αλυσίδα ζαχαροπλαστείων, παύλα ακροπολίου, παύλα φούρνου, παύλα. Έχουν τους μπαμπάδες κολλημένους στη Μαρία και κολλάει σαν τύχη. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να μην σ' αρέσει αυτό εδώ. Διαφορετικό παραλλαγή. Αυτό σαν ντόνατ είναι αυτό, ρε φίλε. Τουάκι είναι αυτό, οκ, αλλά και πάλι είναι μπαμπάς, ρε φίλε. Μη σας δείτε αυτό, δεν... Υπάρχουν χίλια άλλα πολύ πιο ωραία. Και φυσικά είναι Παπαδόπουλο, όπως έχουμε ξαναπεί. Και κάτι άλλα συγκζάδι που έχουν ρε φλόχες. Πάλι έχω δεχτεί λάσπη γι' αυτό. Ναι. Σαν το ροξάκι του περιπτέρου δεν έχει, φίλε. Σαν το ροξάκι του περιπτέρου δεν έχει. Ωραία, ροξάκι κάνουν ένα του αδελφού μου, Κυραγιάννα. Πολύ Κυραγιάννα, δηλαδή. Κυραγιάννα την καρδία, κάνει κάτι ροξάκι, φίλε, με τα φας πάνω στο. Σφίγγει το φλαπέτο. Σφίγγει το φλαπέτο. Σφίγγει το φλαπέτο, πολύ πολύ δυνατό. Και η μάνα του κολλητού μου, κυρία Ξανθήπη. Κυρία Ξανθήπη, ναι. Κάνει εκπληκτικό κορμό. Και η μαμά του Νίκου κάνει εκπληκτικό μιλφέι. Ναι. Κάνει καλό, ναι. Μιλφέι σπιτικό δεν φάει ποτέ. Πάντα απ' έξω το τρώω. Okay. Αλλά ο κορμός είχε από το γνωστό που πληρώνει το κομμάτι. Όχι, δεν θυμάμαι. 125 ευρώ. Από πολλά μέρη έχω φάει. Ναι, ναι. Παλιά μου άρεσε πάρα πολύ. Πέρασε μια φάση που το είχα συγχαθεί και δεν ήθελα να το βλέπω. Αλλά τώρα πάλι τελευταία αρχίζει να επιστρέφει πολύ. Μ' αρέσει. Βγαίνω και λέω ότι σαν το παγωτό δεν έχει. Έλα, καλέ, ρε, τώρα. Μην πάμε τώρα σε αυτή τη λέξη. Το παγωτό είναι παγωτό, οκ. Okay. Υπάρχουν άλλα ωραία γλυκά. Υπάρχει καριόκα, υπάρχει το σαραγλί, υπάρχει. Όλα αυτά τα κρεμοειδή δεν μου αρέσει. Και λίγο στην γκέι, από σκέα από πάνω την καραμέλα. Δέκα στη σειρά να είχαμε καριόκια στο ρεφρί να τρώμε. Και καριόκα, ναι. Υπάρχει καριδόπιτα. Την καριόκα την έχουμε στο σπίτι σας. Εγώ όποτε πηγαίνω στο φούρνο καμιά φορά για να πάρω ψωμί, τσαλακώνω και 3-4 καριόκες μεγάλες. Ρε παιδί μου, τους πηγαίνω σπίτι, τρώμε, μια χαρά. Τι. Είναι φούρνος παύλος ζαχαροπλαστείο. Ναι. Ναι. Μην αγχώνεστε, το σώσαμε. Προβληματίστηκα λίγο. Όχι. Τυροπετάκια παίρνει που στην Περέα για τα γνωστά τυροπετάκια Περέα. Από τον Κούκο. Ναι. Ο Κούκο, βέβαια. Έχω να πάρω 2 χρόνια. Κάνω αυτή την κουβέντα τώρα, ξεπινάω λίγο πάλι. Αλλά δεν ξέρω τελικά αν θα σε. Αφού στο τέλο θα τον ακολουθήσει, γιατί κάνει. Δεν θα σταθώ μετά, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Φάει ένα, μην φάει τρία. Θα είμαι υδρωμένο και τέτοια. Άερε, ένα θα φας και θα φύγουμε. Άερε, δεν νομίζω. Άρα θα σκάσρα. Επανομήτικο είναι αυτό, να ξέρεις. Ωραία, άρα θα πάω να πάρω McDonald's, αλλά δεν θα φας. Όχι, Νίκο, πολύ τοξικό. Πολύ τοξικό, ρε Νίκο, τώρα, όχι. Όπου έχετε κουράσει. Άρα να φάμε στον κύριο Βασίλη. Να φάμε, ναι. Να φας και εμείς τους κάνουμε παρέα. Παιδιά. Όχι, αν δεν φας δεν τρώω. Θα φάω εγώ. Σιγά μη φας εσύ. Πιο πιθανό να φάει ο Ζάτης. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Μη βάλεις μπούκοβο. Ναι, δεν γίνεται όμως. Δεν γίνεται, ρε Νίκο, τώρα δηλαδή. Μην βάλεις μπουκοβό. Το ψωμάκι εκεί είναι τώρα σε αυτόν. Ωραία, θα σου πάρω ένα. Σκέτο, μπε. Θα σου πάρω ένα αναψυκτικό. Δεν πίνω ψυκτικό, τα έχω κόψει. Τι διατροφή. Ναι. Θα σου πάρω μια φάντα. Δεν πίνω ψυκτικά. Τέλειος. Ψηλό παιδί. Δεν μπορώ. Ψηλό παιδί. Μια φορά βλέπαμε μια κομμένα φίλο μου και με τον έθιμο λέει έτσι θα γίνει. Κοντός και δημοσιογράφος. Στο κάπου εκεί πέρα. Ναι, είσαι. Όχι, έχεις επιμένει πιο κοντός. Του λέω δεν παχαίνω. Τσόχος είναι πιο κοντός. Ναι ρε. Τσόχος είναι... Κάτω από 72. Πιο κάτω είναι. Εύκολα, δεν τον βλέπεις πως είναι εδώ πέρα ρε. Ο Κατσούρ είναι νορμάλ ύψος, 1,80. Δες που είναι ο Τσόχος. Ο άλλος δίπλα ποιος είναι. Βασίλη Σαμπράκο. Ναι, κολλητή είναι. Νίκο, να σου πω κάτι. Δεν παχαίνει μέχρι στιγμή. Τώρα που θα περάσει τα 30, ο μεταβολισμό. Αλλάζει. Κάνεις κοιλιά. Δεν κάνω αν κοιλιά. Δεν προσέχεις. Δεν κάνω κοιλιά. Κοιλιά κάνω μόνο στη δουλειά καμιά φορά. Κοιλιά άλλη δεν κάνω. Καλά, παίρνουμε να μεγαλώσουμε. Εγώ πρόσεξα. Καλά, εγώ δεν προσέχω. Είδες ότι έφτασε 71, το πήρα απόφαση μέσα σε ένα μήνα και κάτι, έπεσε 65. Γίναμε. Αυτό 65 ήταν. Κιλά είσαι μόνο. Ζυγίστηκα πριν. 65 πρέπει μέσα. Να ήμουν στην 6η δημοτικού, νομίζω. Πόσο είσαι, καλά. Τώρα δεν είμαι, τότε ήμουνα. Τότε το φαγητό, δηλαδή. Όλο. Όλο, ε. Και το διπλανού μου. Και το διπλανού μου. Μου άρεσε. Ο Νίκος έχει δει διάφορες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή. Οι πες δεν βγαίνουν προς τα έξω φυσικά. Νομίζω, Νίκο, ότι θα ήταν λάθος, λες. Ναι, μωρέ, σιγά. Δεν τις έχω εγώ.
Απλά τις έχω δει. Ναι, και τι έχεις πει? Μια χαρά. Μια χαρά. Τα μπάτσικα δεν μπορούν. Μια χαρά. Τα παιδιά όταν είναι μικρά πρέπει να τρώνε τα πάντα, ρε φίλε. Αλήθεια. Τρώνε. Γαριδάκια, βλακίες, παγωτά. Ναι. Μπεσαμέλ πρέπει να τρώνε. Μπεσαμέ. Μια μπεσαμέλ. Μπεσαμέλ το μουσακά πρέπει να τρώνε. Lucky boy, lucky girl, παγωτά. Εντάξει. Εκείνο με την πατούσα, το άλλο που ήταν σοκολάτα μπανάνα. Βεβαίως. Πώς λήγουσαν εκείνα τα πράσινα με την πατούσα, τα μπιλάκια, ρε, τα πράσινα που είχαμε. Τα έχεις προλάβει σε αυτά. Σολέρο σότς. Τα σολέρο σότς. Όχι, πρώτη φορά το ακούω. Ήταν ένα κουτί που είχε μέσα κάτι μπιλάκια πράσινα. Τι ήταν φάση αυτά. Λεμόνι. Λεμόνι, ρε παιδί μου. Και το άνοιγες και κρακ, τα ρίχνες όλα μέσα. Αυτό ήταν που σκάγανε στη γλώσσα, αυτά ήταν. Όχι. Άλλα ήταν αυτά. Ναι. Κάτι καραμελάκια. Ναι. Τι άλλα παγωτά είχε τότε. Δεν θυμάμαι. Είχε διάφορα. Καραμπόλα. Αλλά... Εκείνο που ήταν σαν σάντουιτς, ρε, που ήταν με ψωμάκι, που ήταν μισό σοκολάτα, μισό βανίλια. Αυτό δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο όνομα, έτσι να το θυμάσαι. Ναι, είχε διάφορες, έβγαινε από διάφορες εταιρείες, σωστό. Γαριδάκια όμως αβέρνα, τότε με τα Pokemon, ειδικά που μαζεύανε τάπες. Τάπες. Ω, καλά. Ήταν μια πάρα πολύ καλή περίοδος, είχαμε φάει λεφτά σε χαρτάκια, τάπες. Γιατί τα χαρτάκια που κολούσατε, που παίρνατε από το περίπτερο. Ο αδερφός μου πόσα άλμπουμ είχε με χαρτάκια. Και παίζαμε στα διαλύματα στο σχολείο με χαρτάκια, τα κάναμε έτσι. Και, για να τα γυρίσουμε τα χέρια και φτύναμε χέρι. Κάναμε έτσι. Αιδία. Και Yu-Gi-Oh. Και Yu-Gi-Oh βέβαια μετά. Yu-Gi-Oh, Beyblade και τέτοια. Συλλεκτικές κάρτες, όχι χρυσή, έχω, όχι ασημένια, όχι. Τα έχω όλα σε ένα ντουλάπι στο σπίτι, χωμένα. Λέω όταν θα κάνω παιδί μια μέρα μου το καλό. Θα του δώσω τις κάρτες Yu-Gi-Oh. Θα του δείξω αγόρι μου, κοίτα εγώ. Πάρ' την πρίκα σου. Κοίτα εγώ, πάρ' την πρίκα σου, εγώ στα δικά μου έτσι, παιδικά χρόνια. Αυτά. Εδώ θα ήθελες να συμβεί τώρα στα κοντά αυτό, Νίκο. Όχι. Πιστεύεις ότι. Δηλαδή βάζεις πρώτα απ' όλα την καριέρα σου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή και. Ναι. Ξεκάθαρα. Για ποιο λόγο. Όχι, ρωτάω. Θεωρώ ότι είμαι μικρός ακόμα. Δεν είμαι έτοιμος βασικά ακόμα για να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε πνευματικά. Ούτε σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, ώστε να μπορέσω να στηρίξω μια οικογένεια αυτή τη στιγμή. Πάρε σκύλο. Τι να κάνω? Πάρε σκύλο. Γιατί? Για να σιγά σιγά να μαθαίνεις. Δεν χρειάζεται να πάρω σκύλο. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαι γίνω ένας καλός οικογενειάρχης, οκ. Okay, αλλά σου λέω δεν είμαι ακόμα στη φάση. Τα χρόνια περνάνε όμως. Κάτσε καλά. Εντάξει, 29 είμαστε. Δεν είμαστε γραμμή και 49. Πρέπει να πότε θα φτάσει 39, χαμπάρι. Α, και αυτός δηλαδή πρέπει να το κάνει. Άμα θέλει να το κάνει. Εσύ δεν θες δηλαδή. Παιδιά. Ναι. Όχι. Μια τέτοια γυναίκα δεν μπορώ να πω. Όχι, εγώ θέλω να κάνω παιδιά, αλλά μετά 33-34 και πέρα. Θα μπουμπονίσουμε. Θα κάνω δύο μαζεμένα και μετά θα πετάξουμε κόφτη. Αυτό θα τη πω. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα από το καθένα, ένα αγόρι, ένα κορίτσι, εντάξει, για να έχω ένα αγώνα εσύ. Αυτό νομίζω μπορεί να το κανονίσει. Το... Πώς γίνεται. Έχει τέτοιο εφαρμογή. Ναι, κατέβασε εδώ κάτω. Ναι, στο Android και iOS. Ναι. Αυτό ρε παιδί μου. Δεν θέλω δύο κορίτσια με τίποτα, θέλω τουλάχιστον ένα αγόρι. Ο Νίκος πιστεύω ότι θέλει δύο κορίτσια. Γιατί όπως μου έχει πει ένας πολύ σοφός άνθρωπος, άκου λέει Νικόλα αγόρι μου, γιατί με λέει Νικόλα. Όταν έχεις λέει αγόρι, ανησυχείς λέει για ένα πουλί. Όταν έχεις κορίτσι λέει ανησυχείς για πολλά. Σοφός, πολύ ωραίο. Ψαγμένος. Πολύ, πολύ. Πολύ ψαγμένος. Νίκο, πες μας τη γνώμη σου. Δεν συμμετέχω σε αυτές τις παιδιά. Τους έχω αφήσει να τελειώσω την εκπομπή μόνοι σας. Συνεχίστε τη συζήτηση. Τώρα σκέφτε αν θα βάλει μπούκοβο ή όχι. Δεν έχω κάτι να συμπληρώσω. Συνεχίστε. Πέσε για το ένα πουλί, για τα πολλά πουλιά, Νίκο. Πολύ ενδιαφέρον έχει. Μίλα μας γι' αυτό. Κάτι ρε φίλε. Είναι μια συμβουλή, ρε παιδί μου, μια διαπίστωση που έχει κάνει ένας άνθρωπος μιλώντας μαζί μου. Που είχα μια κουβέντα, ρε παιδί μου. Πόσα πουλιά έχει να διαχειριστεί. Έχει παιδί αυτό, δεν θυμάμαι αν έχει. Α, εκ του ασφαλούς μιλούσε δηλαδή. Όχι, μια κόρη σίγουρα, ναι. Και ανησυχούσε για πολλά δηλαδή. Με τη συγκεκριμένη, ναι. Αχα. Πιθανό. Οκ. Okay. Αυτός εδώ ποιος είναι. Ξέρω, το βλέπω τόση ώρα και προσπαθώ να κάνω. Γιατί είναι έτσι. Και λέω δηλαδή φυσάει εκεί πέρα. Είναι ο άνθρωπος. Το μαλλί του είναι κακό δηλαδή. Τα μούτρα του επίσης, το γυαλί δεν του πάει. Okay. Γιατί έτσι ο καημένος. Η κοπελίτσα ποια είναι. Η κοπελίτσα είναι αυτή που βγαίνει και στα... Τρίτες τετάρτες που έχει το Champions League και το Europa την Πέμπτη που διαβάζει social. Όχι λες. Η μύτη είναι λίγο. Και κάποιες φορές είναι και στο γήπεδο. Η μύτη είναι όπως σήμερα. Ναι. Είναι νεαρή συνάδελφος. Νεαρή είναι σίγουρα. Ναι. Τι με σχολάς. Δώσε ρε Θανασάρα πάνω βάρα.
Βάρα τεράστιε. Συνεχίζει να τρώει ο Καλίδης, όχι, το έκοψε. Να το πάλι. Πού πήγε τώρα. Ωραία, φίλε. Είναι Jerusalem, μάλλον, Νίκο. Τι τρώει. Ωραία, φίλε. Τι έχουμε εδώ. Μπουγατσά. Μπουγατσά. Όχι. Ένα σπορκουλιά. Τι κάνει. Τι είναι αυτό. Ωχ, φάγαμε πέσιμο, Τζον. Ωχ. Ωχ, ωχ. Αυτό ήταν. Όχι, εντάξει, μην αγχώνεσαι. Νεκρή. Μην αγχώνεσαι, το λέγα. Μην αγχώνεστε. Τι ήθελα να πω. Τι κάνει αυτός εκεί τώρα. Ποιος ρε. Περιμένει τώρα, έχει πάει σε ένα σκηνικό εκεί πέρα. Περιμένει. Τι ήθελες να πεις πριν κλείσουμε, άντε. Κάτι για τα πουλιά που ανησυχείς, αυτό με έχει προβληματίσει τώρα αυτή σου η δήλωση για σήμερα, για πέμπτη βράδυ. Ήταν... Ναι, ρε παιδί μου, αλλά την ακολουθείς. Είναι ενός γνωστού. Πιστά. Δηλαδή. Αυτό δεν μας είπες ότι έχει δίκιο και όλα αυτά. Θέλω μια κόρη, θέλω ένα γιο. Αλλά όχι ακόμα. Ποιο μετά, έχουμε ακόμα παιδιά, δεν χρειάζεται να ζητάμε. Εγώ θέλω τρία ίδια τρία δίδυμα. Γιατί? Εγώ δύο ίδια δύο δίδυμα. Γιατί τρία ίδια τρία δίδυμα. Καταρχάς δεν έχεις τρία δίδυμα. Ναι, δηλαδή τρίδυμα, ναι. Όχι, ρε φίλε. Ένα ή δύο κοριτσάκια. Κοριτσάκια όμως μόνο. Δεν θες αγοράκια. Όχι. Γιατί? Βρωμιάρι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το αγοράκι λίγο μετά τα 10-11, 12. Μεγαλώνει απότομα. Λαλακίζεται. Βγάζει σπηλιά. Βρωμάει. Τη δίνει όλη μέρα. Εντάξει, είναι και λίγο χαζός. Περισσότερα, τα περισσότερα τέλος πάντων, έτσι. Αρχίζει και μιλάει για σου πω φίλε και τέτοια. Ναι. Είσαι έτοιμος για μετά, θα πεις όλα. Μ' αρέσει. Τι παιδεία θα δώσουμε, τι παιδεία θα δώσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, ενώ το κοριτσάκι μεγαλώνοντας. Εντάξει. Είναι λίγο όμορφο, πιο γλυκούτσικο. Έρχεται το μπαμπά του εκεί πέρα, του κάνει λίγο γαλιφιέ. Είναι αλλά πιο καλά. Σκέφτεσαι μετά τα μεγαλώνει ή έχει πάει μια ώρα, δεν έρθει σπίτι. Πού κανένα είναι. Πρόβλημα με ένα προσωπικά. Πού είναι, δηλαδή καβάλα σε ποιον. Η εντολή μου στην κόρη μου θα είναι να το δίνει φουλ προσωπικά. Παναγία. Να μην τη λείψει τίποτα. Παναγία μα σκοτωθούμε. Φουλ να το δίνει, ρε παιδί μου, να το ζει. Τι λε, ρε. Πού είναι το κακό. Τι λε, ρε. Δεν μπορώ να καταλάβω το κακό. Έχει τέτοια. Οκ. 11 ώρα σπίτι. Μία κόρη, γιατί μετά δύο θα πλακώνονται, θα ζηλεύει μία την άλλη και τέτοια πράγματα. Με μία κόρη σε μια χαρά. Και άμα βγει η κόρη μπουρούχα. Εντάξει, δεν την έβγαλε. Δεν την αφήσουμε να γίνει μπουρούχα. Α! Εντάξει. Έτσι δεν είναι. Εμένα γιατί με κοιτάξει. DPG, ναι, δεν πρέπει να αφήσει να γίνει μπουρούχα, αυτό λέω. Στη λεωφόρο παίζει μπάλα. Ναι, ναι. Τα έχει ανεβάσει ο Νέστορος Χιόνορης αυτά. Τώρα τον έβασε και ο ίδιος. Ωραία, φίλε, το έχει, το έχει, το έχει, το έχει. Το έχει. Ρε το DPG. Έχει πρόβλημα τον νόμο εδώ και καιρό. Ωραία, φίλε. Είναι πολύ δυνατός. Πολύ τάλαντος ο DPG. Δες εδώ, δεν έχει πέσει κάτω η μπάλα. Βέβαια. Πειραδότησε και βόμβα Στάροβιτς στο βόλιο, όπως διάβαζα τις τελευταίες μέρες. Πληρώνει και εκεί, ε. Ναι. Οικουμενικός είναι, ρε φίλε. Παντού λεφτά δίνει. Μόνο στο ποδόσφαιρο. Τους λέει, ελάτε να σας σώσω. Πολλά λεφτά, φίλε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Τους λέει, ελάτε να σας σώσω εγώ με τον τρόπο που θέλω, δεν θέλουν. Τέτοιοι είναι. Νίκο. Γιώργο πήγα να πω. Γιώργο. Ελά, Γιώργη. Έχει κάτι άλλο τελευταία στιγμή που δεν έχουμε όχι. Αναφέρει. Νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει όλα. Τα ψηφίστηκε. Και... Μάλλον όχι. Σου κοίταξε το χαρτί που έχει. Μου το είπε μέσα. Δεν χρειάζεται να το αναφέρω. Ότι του ήρθε αυτό το χαρτί. Πίστευε. Το άλλο χαρτί λέει. Άσε, έχει κάνει ένα. Δεν το έκανα εγώ. Αμοσύριασμα φοβερό. Δεν το έκανα εγώ. Δεν λέει για το χαρτί που μου έλεγε μέσα. Θα σου πω μετά. Α. Πολύ μου αρέσει αυτό και στην τηλεόραση όταν το κάνουν. Που λένε θα σου πω στο break, δεν μπορώ να σου το πω. Και το κοινό Sky, τώρα να έτσι κάνουμε κι εμείς. Έχεις να φας βέρκο με φίλε την Κυριακή, μόλις πάμε να ψηφίσεις. Εντάξει, άμα κάτσω, έκατσα, ρε φίλε. Έχεις να φας εκεί πέρα έτσι. Θα έχει μεγάλη εποχή την Κυριακή, θα έχει ζέστη, θα είναι όλοι θάλασσες, διακοπές και τέτοια. Καλά για εφευρετικές δεν το συζητάω. Και φάγανε και την πίκρα από τις ευρωεκλογές. Μόλις πας εκεί πέρα το πρωί. Νέος και τίμιος και αυτά. Μια χαρά. Θα κουτσένω. Σε ποιο εκλογικό τμήμα θα είσαι. Γράφει το χαρτί πάνω, δεν μπορεί. Τι θυμάσαι. Εκεί που ψηφίζει και στην αίθουσα που ψηφίζει. Ναι, αυτό δεν συζητούσαμε την άλλη φορά. Στις προεκλογές ψήφισα σε ένα δημοτικό. Όχι, θα το ψηφίζει κάθε φορά. Όχι. Α, μάλιστα. Τώρα με στείλαν αλλού. Απέναντι από τα Γκούντις που έχει να σου πει. Εκεί θα είμαι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Παγιέρωμα Τσαλακούνου με τα Γκούντι. Θα ψηφίσουμε όλοι, είμαστε εδώ δηλαδή σήμερα. Εγώ θα ψηφίσω. Και εγώ θα ψηφίσω. Είναι μια Κυριακή. Παιδιά, τώρα πέρα την πλάκα, προσέξτε. Είναι μια Κυριακή ευθύνη. Εντάξει. Και γενικότερα η αποχή δεν είναι λύση. Πηγαίνετε, ψηφίστε ό,τι θέλετε, αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε. Μην φτάσει τώρα η αποχή πάλι. Αυτό είναι το ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα που έχουμε ως πολίτες. 100%. Κάποιοι έχουν πεθάνει γι' αυτό. Εγώ παρότι πήγα στην αρχή της εβδομάδας να δεχτώ ένα bullying και να φύγω στα Μαρμαρά.
τόνισα ότι θέλω να ψηφίσω. Έλα Γιώργη δηλαδή. Και έγινε δεκτή αυτό που τόνισα και ναι. Δεν είναι συνηθισμένο. Είπα ότι την Κυριακή εγώ θέλω να ψηφίσω. Και ναι. Υπήρξε αποδοχή. Εφορευτική τι κάνεις όταν πας. Δεν τρέπεσαι λίγο. Θα μου πεις πήγε. Εγώ ρε φίλε ήμουν αναπληρωματικό. Ναι. Δεν με κράτησαν. Ναι. Δεν έκανε πρόβλημα να κάνεις τίποτα. Κάνεις πάρα πολλά πράγματα Νίκο. Ανοίγεις φίλο. Παίρνεις λίγο το Σαββατοπιάσεις γωνίες. Τέτοια πράγματα. Τι να κάνεις ρε Νίκο. Έχει εκεί πέρα του φακέλη. Δηλαδή. Έχει και του άλλου που γράφουν και σβήνουν. Ή που γράφουν και σβήνουν γραμματέες. Όχι, τη εφορευτική είναι. Ε. Αυτή που σβήνει με τα υπογραμμιστικά. Είναι ένα που κάνει του φακέλου, ένα που δίνει τα ψηφοδέλτια. Όχι, είναι αυτό που κάνει τα πακετάκια με τα ψηφοδέλτια. Ε, ναι. Είναι αυτοί που κάνουν του φακέλου, είναι αυτοί που σβήνουν και που κοιτάνε ταυτότητε, νομίζω είναι δύο. Ο ένα δηλαδή λέει την ταυτότητα και ο άλλο σβήνει. Και μετά μετρά ψηφοδέλτια. Εγώ θα πάω και θα του βάλω συνέχεια, έλα Γιώργη. Έλα Γιώργη! Μέσα στην αίθουσα, έλα Γιώργη, όλη την ώρα. Έλα Γιώργη! 200 στροφή και με ρωτάνε, έλα Γιώργη! Έλα Γιώργη! Λοιπόν, Γιώργη και 57 πήγε. Σιγά σιγά χαιρετάμε. Ευχαριστούμε τη Στίχημαν που ήταν μαζί μας στην απόψινή εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς που μας κρατήσετε παρέα για ακόμα μία εβδομάδα. Την επόμενη ο Νίκος θα είναι σόλο καριέρα. Πρέπει να βρούμε καλεσμένο. Πρέπει να βρει καλεσμένο. Θα έχω καλεσμένο κάθε μέρα από ένα. Να έχεις καλεσμένο φλαράκι με όποιον θες. Μπορείς να έχεις και εδώ πέρα. Να το πέρα. Φίλε, έχει ζυμωθεί πλέον, έχει αλουχηθεί. Δηλαδή έχει μπει στη διαδικασία. Δεν με θέλει, πιστεύω. Μπορεί να βοηθήσει. Δεν με θέλει, νομίζω. Δεν έχει. Πρέπει λίγο να ασχοληθεί παραπάνω με τα θέματα τα αθλητικά. Γιατί θέλει το φίλο στον πρόεδρο. Λες, πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να κάνει exposed. Ποιον. Το κούλι. Γιατί δεν φέρνει κούλι. Πόπο, θέλω. Να πάμε να συζητήσουμε για όλα τα πράγματα. Και κυρίως για το παρασκήνιο. Εγώ μπορώ να συζητήσω μόνο για μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να συζητήσω για κάτι άλλο. Συζήτα μόνο σου. Δεν ασχοληθεί κανένας. Ναι, επειδή είπες για τα αθλητικά σου, λέω ότι μόνο αυτό μπορώ να συζητήσω. Επειδή μου έχεις, επειδή μου δύο-τρεις είσαι πολύ καλούς κολλητούς. Εγώ ακούσα για αυτόν τον Κούλι. Ο Κούλι, επειδή μου ακούσε ο Κούλι. Φέρε Κούλι Δευτέρα. Φέρε Σαββίδη. Τέλης, ρε φίλε, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά. Φέρε Τέλη. Πρέπει να βρούμε καλεσμένο την άλλη εβδομάδα γιατί δεν γίνεται εδώ πέρα. Να τη βγάλουμε μόνο. Άμα φέρει Τέλη, μπορεί αυτό και εγώ. Μέσα από το αυτό που παίρνουν άδειες και δεν πάνε πουθενά δεν είναι εντελώς ηλίθιο. Γιατί ρε φίλε, θα πρέπει να πάρω άδεια και να φύγω. Εντάξει, τι θα πει είναι εντελώς ηλίθιο. Μπορεί ο άλλος να μην έχει τα λεφτά να πάει κάπου, ας πούμε, να μην θέλει να τα ξοδέψει. Καλά, ο Νίκος με 8 δουλειές πιστεύει ότι δεν έχει λεφτά να πάει κάπου. Τον Νίκο, απλά σου λέω. Μέσο όρο 5.500 το μήνα, σου μιλάω για άλλους ανθρώπους. Να σου πω κάτι. Εγώ χωρίς τις διακοπές μου σου είπα σε μια εβδομάδα που θέλαμε εδώ γύρω και μια που θα φύγω κάπου έξω. Συνήθως αυτή η πλογή είναι η Κύπρος για μένα. Κάπου έξω που Βαρκελόνη, ας πούμε. Κύπρο που πηγαίνω συνήθως. Κάπου έξω που. Νέα Υόρκη. Κύπρο. Πες την Κύπρο, μην λες κάπου έξω. Το σπίτι μου. Το σπιτάκι μου. Το σπιτάκι μου. Λοιπόν, το σπιτάκι, ναι. Το κυπριακό μου. Λοιπόν, πάμε, φάμε κύριε Βασίλη, να είστε καλά. Αποχαιρετούμε, καλοί φίλοι. Στοίχημαν.gr ήταν μαζί μας και σήμερα. Όπως κάθε μέρα με τις καλύτερες αποδόσεις, κατεβάζετε εφαρμογή για το τάμπλετ ή για το κινητό και έχετε παντού μαζί σας τη Στοίχημαν. Αυτά από εμάς. Ακολουθεί. Γιώργος Ζαγόρας. Ζούγκλα εδώ μέχρι ό,τι ώρα τραβήξει. Εμείς τα λέμε ξανά εδώ τη Δευτέρα στην εκπομπή του Νίκου Παπαδόπουλου. Χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο θα είμαστε εδώ καλεσμένοι για να την κρατήσουμε γιατί θα έχει άδεια και θα είναι στην όμορφη Περαία. Γεια σας, καλό βράδυ.